αθλητική ενημέρωση στη Δυτική Μακεδονία έχει όνομα matiestaspor.blogspot.gr. Οι αθλητικές ειδήσεις όπως τρέχουν τη στιγμή που εξελίσσονται. Έγκαιρα, έγκυρα, αξιόπιστα και αμερόληπτα. matiestaspor.blogspot.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Καλησπέρα σας, Δευτέρα βράδυ, εκπομπή Ματιές Σας Σπορ πάλι μαζί. Εδώ ένα σχεδόν δίωρο θα δούμε και την αθλητική και την κίνηση του Σαββατοκύριακου, αλλά θα μιλήσουμε εδώ και με τον πρόεδρο του ΟΑΠ, τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη, και στο δεύτερο μέρος η ομάδα, η νεανική ομάδα του ΟΑΟ Κρόκου που πήρε την άνοδο για την Α κατηγορία. Αφού ευχαριστήσουμε το κατάστημα Dizenio, ρούχα για όλες τις ηλικίες, για όλες τις ώρες, αλλά και το γάλα τριαντάφυλλος, φρέσκο γάλα λευκάρων τριαντάφυλλος, να περάσουμε στον καλεσμένο, τον πρόεδρο του ΟΑΜ, τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, κύριε Κατσίκα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και σήμερα. Να μιλήσουμε, θα πούμε δύο-τρία πράγματα. Ωραία. Που πραγματικά και θέλει να μάθει ο κόσμος τι θα γίνει τελικά. Ένας χρόνος περίπου ως πρόεδρος του ΟΑΠ. Ναι, περίπου λίγο παραπάνω. Τι νομίζεις αυτόν τον χρόνο ότι διαχειρίστηκες καλύτερα και τι όχι? Ναι. Ο πρώτος χρόνος ήταν ένας χρόνος, θα έλεγα, αρκετά δύσκολος μέχρι να μπούμε πραγματικά στα βαθιά νερά. Νομίζω ότι το αντικείμενο που έχω εγώ στον οργανισμό είναι αρκετά μεγάλο και στο αθλητικό αλλά και στο πολιτιστικό κομμάτι. Πραγματικά, βλέποντας τα δεδομένα πλέον που έχουμε μπροστά μας τόσο στο κομμάτι των δράσεων αλλά και στο οικονομικό, νομίζω ότι, όπως γνωρίζουμε και όλοι, είναι μειωμένες οι χρηματοδοτήσεις από το κράτος ως προς τους δήμους και συνεπώς και στον οργανισμό αθλητισμού και πολιτισμού. Νομίζω ότι λειτουργούμε με την καθαρά διαχειριστικά και προσπαθούμε να ανεβάσουμε λίγο και εμείς από την πλευρά μας, σαν Δήμος Κοζάνης και σαν Οργανισμός Αθλητισμού και Πολιτισμού, να ανεβάσουμε λίγο το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Έχουμε κάνει κάποια πράγματα τα οποία είναι, νομίζω, θεωρώ ότι είναι σε πολύ σωστή κατεύθυνση, δίνοντας χώρο και σε άλλα αθλήματα τα οποία πραγματικά πρέπει να τα αναδείξει η περιοχή μας και όχι μόνο στο βασιλιά των σπορ, στο μπάσκετ, στο χάντμπολ. Υπάρχει το ταγκβοντό, υπάρχει το τζούντο, υπάρχουν πάρα πολλά αθλήματα τα οποία δραστηριοποιούνται στην πόλη μας, τα οποία, να είμαι και ειλικρινής, δεν ήξερα ότι έχουμε τόσο υψηλού επίπεδου αθλήματα. Και έχουμε δώσει το βάρος αυτή τη στιγμή στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στις οποίες προσπαθούμε να, με όσα χρήματα έχουμε, να τις κάνουμε ακόμα πιο λειτουργικές. Κάτι το οποίο είναι πολλές φορές δύσκολο και χρονοβόρο. Θα έρθουμε και στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Ναι, ναι. Υπήρξαν, η αλήθεια είναι, και πρέπει να το τονίσουμε, μεγάλες και επιτυχημένες διοργανώσεις στο κλειστό, κυρίως της Λευκόβησης. Ναι, ναι. Και συγχαρητήρια. Για αυτές τις διοργανώσεις ήρθε το Εθνική Χάντμπολ, η Εθνική Βόλεϊ. Εθνική Γυναικών. Η Εθνική Γυναικών, ναι. Υπάρχει οικονομική επιβάρηση αυτών των διοργανώσεων και αλήθεια από πού εξοικονομούνται? Ναι. Γιατί όπως είπες ότι δεν υπάρχουν χρήματα αρκετά. Δεν υπάρχουν αρκετά, ναι, χρήματα. Κάθε διοργάνωση είναι, συνήθως, αν δείτε, είναι συνδιοργάνωση φορέων. Συνήθως είναι ο Δήμος Κοζάνης, η Περιφέρεια που πάντα είναι αρρωγός και να την ευχαριστήσουμε δημοσίως για τη βοήθεια που μας παρέχει σε κάθε αγώνα, σε κάθε τουρνουά. Και βέβαια οι ομοσπονδίες, οι οποίες είναι κοντά μας και βοηθάνε πάρα πολύ με το να μας αναθέτουν και να μας δίνουν την τεχνογνωσία για το πώς θα γίνουν οι διοργανώσεις αυτές. Και βέβαια όλοι οι χορηγοί, οι οποίοι σε κάθε διοργάνωση είναι πάρα πολλοί και τους ευχαριστούμε δημοσίως.
Και όχι μόνο σε αυτές τις διοργανώσεις. Η Κοζάνη, νομίζω ο Δήμος Κοζάνης οφείλει πάρα πολλά στους χορηγούς του, στους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται κοντά και καταλαβαίνουν το καλό της πόλης μαζί με εμάς και κατ' επέκταση και το καλό των πολιτών. Σύμφωνα με αυτά λοιπόν, η κάθε συνδιοργάνωση έχει ένα μικρό κόστος για τον κάθε εμπλεκόμενο ο οποίος μπαίνει στην διοργάνωση. Βέβαια εδώ θα ήθελα να πω ότι το κόστος είναι αρκετά μικρό για την παρεχόμενη υπηρεσία στην ουσία που δίνουμε στους πολίτες. Δεν νομίζω ότι μπορεί να μετρηθεί η εικόνα ενός παιδιού που πραγματικά θα μπορέσει να δει την εθνική ομάδα γυναικών του μπάσκετ την τέταρτη στην Ευρώπη σε έναν τόσο κρίσιμο αγώνα και θα δει τόσο υψηλού επίπεδου μπάσκετ. Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα αθλήματα τα οποία φιλοξενήθηκαν στο κλειστό της Λευκόβρησης. Γιάννη, δίνεις μια βαρύτητα σε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις και καλά κάνεις. Ναι. Αλλά είναι εφήμερες. Θα περάσει η εθνική, ναι. Θα το γιορτάσουμε, θα γίνει μια γιορτή. Είπαμε, είναι η γιορτή για το τοπικό εδώ αθλητισμό. Υπάρχουν όμως και πολλά εσωτερικά προβλήματα γηπέδων που χρήζουν και εδώ σημασίας και εκεί έδειχνες τουλάχιστον μια καθυστέρηση. Τι εννοώ, ο αστυνομικός αθλητισμός που να εκκλειστώ, οι αίθουσες πάλις, υπάρχουν στα αποδυτήρια, ο φωτισμός στο ΔΑΚ που είχαν αρκετά παράπονα, καλό το στολίδι και τις Λευκόβρησες, αλλά και το ΔΑΚ κάτω χρειάζεται και σαν όλο και προσοχής, έτσι και τα δύο τα γήπεδα. Ναι, λοιπόν. Σίγουρα έχω γνώση των προβλημάτων, πλήρης γνώση των προβλημάτων. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα καθυστέρησης ή οτιδήποτε τέτοιο, είναι καθαρά θέμα οικονομικού. Εάν υπήρχαν οι πόροι ότι ώστε να μπορούσαμε να κάνουμε άμεσα κάποιες παρεμβάσεις, όπως ήδη ξεκινήσαμε και κάνουμε, το έχετε δει, σίγουρα να είστε σίγουρος ότι θα το είχαμε ήδη κάνει. Δεν θα το αφήναμε στο έλεος του Θεού και ούτε το αφήνουμε. Οι παρεμβάσεις είναι στοχευμένες και πρέπει να γίνονται με συγκεκριμένη σειρά. Θα δούμε μέσα στο καλοκαίρι, θα δούμε και άλλες εργολαβίες οι οποίες θα ανοίξουν. Ήδη άλλαξε η κάτω πλευρά η ΣΥΤΑ η οποία έπρεπε να αλλάξει του ΔΑΚ. Έχουν γίνει μεγάλες παρεμβάσεις οι οποίες θα κλείσουν το επόμενο διάστημα στις εξωτερικές μπασκέτες. Ένας χώρος ο οποίος ήταν παρατημένος έτσι. Για τουλάχιστον 10, 12, 15 χρόνια, δεν θυμάμαι πόσο. Θα προχωρήσουμε με το ΔΑΚ, το κλειστό γυμναστήριο, το οποίο χρειάζεται αρκετές παρεμβάσεις, κυρίως στα αποδυτήρια. Ο αγωνιστικός του χώρου, αν και είναι το κτίριο, είναι πολύ παλιό. Νομίζω ότι μπορεί να κρατηθεί λίγο ακόμα, αλλά στα αποδυτήρια νομίζω ότι χρειάζεται να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις. Καθώς και στο κολυμβητήριο, το οποίο πραγματικά νομίζω ότι χρειάζεται κάποια στιγμή μια αναβάθμιση. Ευελπιστώ ότι θα βρεθούν τα κονδύλια, έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις, ότι θα βρεθούν τα κονδύλια έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε και αυτό αναλόγως, για να αποκτήσουμε κάποια στιγμή και εμείς υψηλού επίπεδου υπηρεσίες. Είναι δύσκολη καιρή, κύριε Κατσίκα, δεν είναι εύκολη. Είναι πολύ δύσκολη καιρή, δεν άλλαξε κάτι, η υποχρηματοδότηση είναι συνεχόμενη. Προσπαθούμε με ό,τι μέσο έχουμε στα χέρια μας να εξυπηρετήσουμε δίκαια πάντα όλες τις εγκαταστάσεις του Δήμου Κοζάνης. Σίγουρα είναι δύσκολες εγκαταστάσεις. Και θα μιλήσουμε πάνω σε αυτά τα προβλήματα και σε αυτά τα παράπονα που βγήκαν αυτές τις ημέρες. Που πιστεύω ότι δεν είναι και η μεγάλη οικονομική επιβάρηση, Γιάννη. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Δηλαδή, όταν τα πλεξικλάς στους πάγκους του ΔΑΚ ή τα μπέκ που ακούστηκαν ότι δεν υπάρχουν απάνω στο στρατό. Νομίζω ότι ήταν, γι' αυτό μίλησα για καθυστέρηση, γιατί μαθαίνω τώρα ότι πήρα μπροστά ο μηχανισμός. Δεν νομίζω ότι είναι η οικονομική επιβάρυνση που να μην μπορούμε να κάνουμε αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα. Θα δούμε και τα σε μπέκ, θα πούμε για τα μπέκ, που το οποίο είναι και πρόσφατο και άμεσο. Όπως γνωρίζετε και το γήπεδο το πάνω, το στρατηγικό, το συντηρεί ο οργανισμός, όπως και το γήπεδο της Κοζάνης. Η οικονομική επιβάρυνση αυτή τη στιγμή για τα μπέκ του πάνω γήπεδου πλησιάζει τα 5.000 ευρώ. Γιατί έχουν χαλάσει σχεδόν όλα τα μπέκ. Όλο το κονδύλιο της χρονιάς για την αλλαγή των μπέκ των γηπέδων είναι 5.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε σε τι δύσκολη θέση είμαστε αυτή τη στιγμή να δώσουμε όλο τον προϋπολογισμό, όλο τον κωδικό για τα μπέκ μόνο για το στρατηγικό.
Εάν χαλάσει οποιοδήποτε άλλο μπέκ σε οποιοδήποτε άλλο γήπεδο, θα αναγκαστούμε να ψάξουμε μια άλλη λύση μετά για το πώς θα το χειριστούμε. Σας είπα, είναι πολύ στενά τα οικονομικά. Η θέληση και η βούληση υπάρχει και από εμάς. Δεν νομίζω ότι θα υπήρχε κάποιος ο οποίος δεν θα ήθελε να κάνει κάτι. Μια παρέμβαση η οποία πρέπει να γίνει και θα γίνει με τον όποιο τρόπο μπορέσουμε να βρούμε για να μπορέσουμε να τα αλλάξουμε. Αλλά τα νούμερα είναι απογορευτικά πολλές φορές και μας ταλαιπωρούν πάρα πολύ. Ναι, υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Πιστεύω ότι εδώ και 2 μήνες, πότε περίπου, βγήκε αυτή η ανακοίνωση από τα λιοντάρια συγκεκριμένα, ναι, για το Σπάνκους και για το Plexiglas. Ναι, ναι. Και αυτό, αν και όχι δεν μόνο. Πιστεύω να. Και όχι μόνο, ναι, για τα αποδυτήρια των φιλοξενουμένων. Φιλοξενουμένων, μια κατάσταση χρόνια βέβαια. Ναι. Να τα λέμε και πιστεύω αυτά. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνουν παρεμβάσεις και άμεσα παρεμβάσεις σε αυτό το θέμα, Γιάννη. Εάν μπορούν να γίνουν, αν μπορούν να γίνουν, είναι πάντα συνάρτηση με τα οικονομικά μας. Τα αποδυτήρια πραγματικά χρειάζονται και τα πάνω, και τα αλλαγή. Χρειάζεται να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις. Βέβαια, θα ξαναπώ ότι αυτά πρέπει να γίνουν με τη σειρά. Να μπουν κάποιες προτεραιότητες, να ξέρουμε πώς πρέπει να δρομολογήσουμε κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή το να δαπανίσουμε ένα απλό παράδειγμα. Να μπορούμε να βάλουμε κάποια χρήματα και να φτιάξουμε τα αποδυτήρια. Να κάνουμε μια μικρή εργολαβία και να φτιάξουμε τα αποδυτήρια. Σημαίνει ότι τα μπέκ δεν θα μπουν. Μίλησες όμως για τις μεγάλες διοργανώσεις ότι μπορούμε να βρούμε χορηγούς. Σε αυτό το κομμάτι δεν μπορούν να βοηθήσουν χορηγίες. Κοιτάξτε, ο χορηγός πάντα θέλει και την ανταπόδοση. Το ξέρετε, είστε στον χώρο του αθλητισμού, το γνωρίζετε. Οι χορηγοί έρχονται και καλώς έρχονται και σωστά έρχονται. Χωρίς χορηγούς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, διότι στις περισσότερες διοργανώσεις που κάναμε έχουμε τηλεοπτική κάλυψη. Είναι μεγάλη υπόθεση η τηλεοπτική κάλυψη. Σχεδόν σε όλα μας τα μάτς υπάρχει είτε η R3 είτε η R10. Αυτό δίνει. Οπότε ο χορηγός δεν λέει ότι δίνει πιο εύκολα. Είναι λογικό, κύριε Κατζήκα. Είναι φυσιολογικό και για μένα και για οποιοδήποτε επιχειρηματία θέλει να επενδύσει κάπου. Ότι θα τον δει όλη η Ελλάδα, θα επενδύσει σε κάτι, σε ένα προϊόν το οποίο θα το δει. Είπαμε ότι καλό είναι να τσιγκλάμε και την εξουσία για να μπορέσουμε να βρούμε και λύσεις. Βεβαίως. Μπορείς τώρα. Σε συνάρτηση με μια μεγάλη διοργάνωση να δώσεις και ένα πρόβλημα σε ένα άλλο γήπεδο. Ότι ξέρεις τι, δηλαδή θα βοηθήσεις και αυτό το κομμάτι, θα βγεις και στο μεγάλο το κομμάτι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δηλαδή να συνδυάσεις πράγματα. Καταλαβαίνω τι λέτε. Σε εισαγωγικά, χορηγοί στα περιφερειακά μας γήπεδα τουλάχιστον είναι οι ίδιες οι ομάδες. Δυστυχώς για μας, αλλά λόγω των οικονομικών, οι περιφερειακές ομάδες αυτή τη στιγμή συντηρούν τα γήπεδα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια, με τη βοήθεια τη δική μας, μπορούμε και τους δίνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Τις πρώτες κινήσεις που είπατε και πριν, που έκανα πέρσι, όταν ανέλαβα, ήταν να αυξήσω τον κωδικό των λιπασμάτων. Πρέπει να βοηθήσουμε τις ομάδες, είτε με το λίπασμα, είτε με την αλλαγή κάποιων ανταλλακτικών του γηπέδου τα οποία χρειάζονται κατά καιρούς, είτε και με την παροχή κάποιου μηχανήματος για να κουρευτεί τον καζόν, κάποιες τέτοιες εξυπηρέτησεις σε εισαγωγικά, για να τους διευκολύνουμε λίγο από το βάρος της όλης χρονιάς. Να μην πούμε ότι δεν μας βοηθούν τελείως οι χορηγοί. Οι μπογιές π.χ. που έχουμε πάρει πρόσφατα για να βάψουμε τον χώρο που βρίσκονται οι μπασκέτες, είναι από χορηγία, είναι από το στρατό. Μας βοηθάει και ο στρατός. Το νοσοκομείο μας παρήχε κάποια πράγματα και θα τους ευχαριστήσω και δημοσίως και αυτούς. Είναι κοντά μας. Είναι κοντά μας και οι υπηρεσίες του κράτους και οι υπηρεσίες. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να βάλεις κάποια χρήματα για να μπορέσεις να φτιάξεις κάποιες εγκαταστάσεις αφήνοντας κάποια πρωτεύοντα πράγματα πίσω. Εάν φτιάξουμε, όπως σας είπα, τα αποδυτήρια, θα μείνει πίσω τα μπέκ. Αν μείνουν πίσω τα μπέκ, χάσαμε το στρατιωτικό. Να μην το χάσουμε. Να μην το χάσουμε. Και η πάσα ήταν μια χαρά που έδωσε την πάσα την ποδοσφαιρική. Να πιάνουμε τις κερκίδες μια που στο στρατηγικό. Οι κερκίδες, η αλήθεια είναι ότι πέρασαν από πολλά κύματα. Καταρχήν θα σου πω ότι όποιος πει ότι ναι, δεν προσπάθησες, θα το πει κακοπροαίρετα. Εσείς το ξέρετε. Ίσως βιάστηκες και εσύ στον πρώτο ότι ναι, θα μπορέσουν να γίνουν οι κερκίδες και εκεί υπήρξε και η
η παρεξήγηση με τις ομάδες, θα τα πούμε. Γιατί πέρασαν από πολλά κύματα. Ότι δεν υπάρχει άδεια. Από τη στιγμή που αποσυναρμολόγησε η προκάτοχος, έτσι, υπήρξαν θέμα άδειας για τις νέες. Όλα τα γήπεδα, οι κερκίδες δεν έχουν άδεια, το ξέρουμε, όχι μόνο στο νομό, έτσι, παντού στην πόλη. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Θέμα άδειας στρατού που δεν υπήρχε τέτοιο θέμα, γιατί πήγαμε οι ομάδες... ζήτησαν την άδεια του γηπέδου, του ταξίδιου τότε του Καρατζέτζου, και μάλλον ο άνθρωπος δεν ήταν αρνητικός. Και, όχι, Γιάννη, κάτι που δεν ήσουν εσύ, προκάτοχος, εγώ δεν πιστεύω να ζητήθηκε άδεια για να γίνει η μπάρα. Τοποθετήθηκε έτσι. Ναι. Έτσι. Δεν ζητήθηκε άδεια για τις τουαλέτες, που είναι ξέρεις. Τοποθετήθηκε. Για τις κερκίδες, γιατί να θέλει άδεια. Κοιτάξτε να δείτε, εσείς γνωρίζετε και από την αρχή το τι συνέβη στην όλη ιστορία. Πραγματικά ήταν μεγάλος ο αγώνας που δώσαμε, ειδικά το πρώτο τρίμηνο. Εγώ ανέλαβα τον Μάρτιο και γνωρίζοντας την κατάσταση με το στρατιωτικό και όχι μόνο με το στρατιωτικό, είναι πάρα πολλά τα γήπεδα τα οποία χρειάζονται κερκίδες, είναι αρκετά δηλαδή, και θα ήταν μια πολύ όμορφη εικόνα να είχαν όλα. Ξεκινώντας βέβαια από το στρατιωτικό, κατ' επέκταση που υπήρχαν, και... υπήρχαν, αλλά λόγω του προβλήματος που είχε δημιουργηθεί και με κάποιων δηλώσεων, και αν θυμάμαι καλά από εδώ, και σωστά έγιναν οι δηλώσεις. Εγώ θα το πω και θα το λέω συνέχεια. Όταν υπάρχει θέμα ασφάλειας, πρέπει να μεσολαβούν είτε οι φορείς είτε και οι ίδιοι οι σύλλογοι, έτσι ώστε να μπορεί να διορθωθεί το πρόβλημα. Γιατί, να σου πω, να σας διακόψω ένα λεπτό. Γιατί, γιατί υπήρξε και αυτό το «ας μη μιλούσατε», όχι από σένα βασικά, «ας μη μιλούσατε», υπάρχει, δηλαδή, κάνει να μετανιώνεις για ορισμένα πράγματα, δηλαδή που έφτιαξες, που μίλησες για την ασφάλεια. Ήταν θέμα ασφάλειας. Αυτό είχε ως συνέπεια να κινηθεί η ποινική διαδικασία από τον κύριο Σεγγελά, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, και έπρεπε να γίνουν κάποιες κινήσεις και από την πλευρά της τότε Προέδρου, έτσι ώστε να φανεί ότι κάτι γίνεται εδώ πέρα, ότι κάτι κάνουμε για να προφυλάξουμε το κοινό. Μετέπειτα, τον Αύγουστο του 2017, βγήκε η καινούργια ΚΙΑ, και εκεί είναι τώρα το μεγάλο πρόβλημα. Πού θα καταλήξουμε στο θέμα αδειοδοτήσεων όλων των γηπέδων και όχι μόνο του στρατιωτικού, του συνόλου των 18 γηπέδων που έχουμε, κατ' επέκταση και των κερκιδών που έχουν, είτε στα υφιστάμενα είτε σε αυτά που θα βάλουμε στο μέλλον. Το οποίο η ΚΙΑ αυτή λέει ότι μέχρι ένα διάστημα, νομίζω καταληκτική ημερομηνία έχει τον Νοέμβριο, οφείλουμε να έχουμε αδειοδοτήσει τα γήπεδα. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι κάτι συνυφασμένο με το θέμα των παιδικών χαρών που είχαμε αντιμετωπίσει πρόσφατα, και θα το ξαναπώ ότι ήταν μια από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που πήραμε τότε, πέρσι, εδώ και 1,5 χρόνο, να κλείσουμε παιδικές χαρές. Είναι περίπου ίδιες οι περιπτώσεις και σιγά σιγά να τις παρατοποθετήσουμε. Αυτή τη στιγμή με 200 χιλιάρικα ψηφισμένα εγκεκριμένα για να μπορέσουμε να διαδοτήσουμε όσα περισσότερα γήπεδα μπορούμε μέσα από την τεχνική μας υπηρεσία, η οποία εργάζεται πυρετοδός το τελευταίο διάστημα για να προλάβουμε τις ημερομηνίες, είναι το κυριότερο πρόβλημα που έχουμε. Εάν καταφέρουμε και διαδοτήσουμε και τα γήπεδα, βέβαια λύσουμε και συγκεκριμένα για το στρατιωτικό, λύσουμε και το καθαρά ιδιοκτησιακό, το οποίο θα μεταφερθεί ένα μέρος του στρατιωτικού στο Δήμο Κοζάνης, του στρατοπέδου και κατ' επέκταση και το στρατιωτικό, θεωρώ ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, ώστε να λύσουμε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στο στρατιωτικό και πλέον να γίνει λειτουργικό. Δεν είναι μόνο οι κερκίδες. Σαφώς, δηλώνεις ότι κερκίδες με το που θα περάσει το στρατιωτικό. Η θέληση, κύριε Κατσίκα, υπάρχει. Στο Δήμο. Η θέληση υπήρχε. Το ξέρετε ένα και από χρόνο υπήρχε θέληση. Δεν έγινε θέληση. Και προσπαθούν. Εσύ κύριε Κατσίκα, Γιάννη, αλλά... Εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε. Η θέληση υπάρχει, την έδειξε. Από την πρώτη μέρα που υπήρξε το ραντεβού των ομάδων. Το γνωρίζεις, έτσι. Ναι. Πέρασε ένας χρόνος. Δεν έγινε, κολούσε είτε είπαμε σε άδειες, είτε σε αντιδράσεις, είτε σε εισαγγελέα που είπες, είτε πολλοί είπαν ότι, ξέρετε, η καινούργια διοίκηση του ΟΑΠΝ φοβάται την προκάτοχο, γιατί θα κατηγορηθεί, θα ρίξει μομφή ότι να, η καλή και η κακή. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό, ούτε και η προκάτοχος νομίζω ότι θα πει κάτι τέτοιο. Αλλά
Η διαδικασία έτσι όπως έγινε, έτσι όπως εξελίχθηκε, αναγκαστικά μας έφερε σε ένα διέξοδο αυτή τη στιγμή, το οποίο πιστεύω ότι με τη μετακίνηση του στρατοπέδου στο Δήμο Κοζάνης και με τη θέληση που έχουμε για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες των κερκιδών και όχι μόνο, γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουμε θέμα και με τα αποδυτήρια. Το συζητούσαμε και πρόσφατα σε μια ευρύτερη ομάδα ότι υπάρχει πρόβλημα και με τα αποδυτήρια. Παίρνει υγρασία μέσα, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που έχουμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή όμως, Γιάννη, αυτή τη στιγμή το θέμα των κερκίδων που κολλάει τώρα. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να το δούμε συνολικά το θέμα των κερκίδων. Πρέπει να γίνει μαζί με την αδειοδότηση του γηπέδου. Προέχει η αδειοδότηση του γηπέδου, για να είμαστε ξεκάθαροι, από την αδειοδότηση των κερκίδων. Προέχει η αδειοδότηση του γηπέδου. Κανένα γήπεδο δεν έχει αδειοδότηση όμως. Γι' αυτό βγήκε η οικία, για να μας αναγκάσει να αδειοδοτήσουμε τα γήπεδα και να μπορέσουμε και τις περιμετρικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν εκεί μέσα. Αυτή η μεταφορά, θα την έλεγα, από το στρατό στο Δήμο, ναι, του στρατιωτικού. Θα μας διευκολύνει, γιατί δεν θα έχουμε. Θα αργεί. Όχι, νομίζω είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και σύμφωνα και με τις δηλώσεις του κ. Δεσποτίδη που έγιναν πριν από λίγο καιρό, νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και το επόμενο διάστημα θα έχουμε. Άρα, είμαστε και σε καλό δρόμο στο να δημιουργηθούν και οι κερκίδες αλλά και τα προβλήματα που υπάρχουν με τα αποδυτήρια κτλ. Νομίζω ότι αν λυθεί η αδειοδότηση, όλα τα υπόλοιπα θα δρομολογηθούν αρκετά γρήγορα. Η αδειοδότηση μπορεί να πάει και 2 χρόνια. Όχι, δεν νομίζω να φτάσουμε 2 χρόνια. Δεν νομίζω ότι μας παίρνει να φτάσουμε 2 χρόνια. Ωραία. Μένουμε σε αυτό. Και να, επειδή τα προβλήματα δεν είναι μόνο οι κερκίδες στο στρατηγό, υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Έτσι. Προβλήματα, ναι. Να πάμε λίγο στο κλειστό. Έτσι. Και εκεί υπήρξαν κάποια προβλήματα με το φωτισμό, υπήρχαν κάποιες καταγγελίες. Κάποια... Ναι, έχουν λυθεί αυτά. Ναι. Είναι λογικό. Το μαθαίνω ότι υπάρχουν. Κοιτάξτε, όταν υπάρχει μια δυναμική κατάσταση σε όλα τα γήπεδα, λογικό είναι να υπάρχουν προβλήματα. Το κλειστό, ξέρετε ότι επιβαρύνεται καθημερινά και από τις προπονήσεις και από το Σαββατοκύριακο που έχουμε πάρα πολλούς αγώνες. Πάρα πολλούς αγώνες. Βέβαια αντέχει, είναι δυνατή κατασκευή. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν, όχι, αρχίζουν ήδη και φαίνονται ότι λύνονται κάποια προβλήματα. Είναι εμφανή δηλαδή τα αποτέλεσματα. Στο κλειστό γήπεδο, αφού αναφέραμε, υπάρχουν πολλές ομάδες. Αρκετές ομάδες. Κατά καιρούς που καλέσαμε εδώ πέρα ομάδες, μιλάνε για την ώρα της προπόνησης, δεν φτάνει. Σκεφτήκατε, υπάρχει σκέψη ή έγινε η μεταφορά ομάδων στη Λευκόβρηση, ούτως ώστε και να αποσυμφορηθεί το ΔΑΚ, το κλειστό, αλλά και να αυξηθούν και οι ώρες. Ναι. Σίγουρα αυτό είναι κάτι που το συζητάω σχεδόν με όλους τους προπονητές που έρχονται στο ΔΑΚ. Σίγουρα ότι 1 ώρα και 1 τέταρτο είναι πρόβλημα για τις ομάδες. Μέχρι να μπει η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, να ξεντηθούν, να ξεκινήσουν προθερμάσεις, να κάνουν τακτικές. Καταλαβαίνετε ότι περνάει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, οπότε δεν προλαβαίνουν να κάνουν μια ολοκληρωμένη προπόνηση. Είναι πάρα πολλοί όμως οι αθλητές και προσπαθούμε σύμφωνα με τον προγραμματισμό που κάνουμε να είμαστε όσο πιο δίκαιοι μπορούμε με όλες τις ομάδες. Κάθε ομάδα έχει πολλά τμήματα, τα μίνι, τα παιδικά, τα προπαιδικά, φοιτικά, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Οπότε όλοι αυτοί πρέπει να χωρέσουν σε ένα πρόγραμμα, είτε στο ΔΑΚ, είτε στη Σκύρκα, είτε στο Αγίου Γεωργίου, είτε στο Βαλταδόριο. Με τη Λευκόβρηση υπήρχε σκέψη. Στη Λευκόβρηση ήδη το καλοκαίρι, από πέρυσι έχουν κάποιες ομάδες μπαίνουν μέσα. Είναι δύσκολη η μετάβαση για τις ομάδες εκεί. Αυτό εντοπίζω σαν βασική εικόνα. Η πρόταση την καινούργια χρονιά θα τους γίνει να ξεκινήσουμε και εκεί. Για τους μήνες που μπορούμε να αντέξουμε, μέχρι εκεί που μπορούμε να αντέξουμε σύμφωνα με τη θερμοκρασία, γιατί γνωρίζετε ότι το κόστος το έχουμε ξανασυζητήσει, το κόστος θέρμανσης είναι πολύ μεγάλο. Βέβαια μέσα προσπαθούμε να το κρατάμε σε ζωή. Έχουν μπει τοξόκλητοι, οι οποίοι πραγματικά χρειάζεται να βρίσκονται εκεί πέρα. Δεν έχουν άλλο χώρο, είναι ένα ιδιαίτερο άθλημα, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο άθλημα. Εγώ το γνώρισα και από κοντά. Έχει μπει το τραμπολίνο, το οποίο πραγματικά τους έχει λύσει τα χέρια στην ομάδα για να μπορούν τα παιδιά να κάνουν διάφορες ασκήσεις που δεν μπορούν να κάνουν στην αίθουσα της ενόργασης, η οποία είναι πολύ χαμηλή. Ευελπιστούμε ότι θα μπουν και άλλα πράγματα μέσα.
Σε λίγο καιρό διοργανώνεται από έναν σύλλογο Taekwondo, έναν μεγάλο σύλλογο Taekwondo της περιοχής μας, ένα mini camp, το καθιερωμένο mini camp, το οποίο θα φιλοξενήσει χιλιάδες παιδιά από όλη την Ελλάδα. Και κάποιες διοργανώσεις, οι οποίες θα ξαναγίνουν στην πορεία της χρονιάς. Θα έχουμε εικόνα το επόμενο διάστημα για το ποιες διοργανώσεις ήταν αυτές. Και θα είναι πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Εκεί και ο χρόνος πιέζει και πρέπει και αρκετές ερωτήσεις ακόμα και να σου πω. Στα περιφερειακά γήπεδα τώρα. Ποδοσφαίρο. Ποδοσφαίρο. Βατερό, στο Σκαφίδι. Τα συντρώνουν οι ομάδες αυτά. Έτσι, το κύριο. Τον κύριο Όγκο τον έχουν αναλάβει τα ίδια ομάδες. Υπάρχει κάποια βοήθεια από εσάς προς αυτούς, αυτές τις ομάδες? Και ποια? Ο οργανισμός είναι κοντά τους, παρέχοντας είτε λιπάσματα, μια ποσότητα λιπασμάτων μέχρι τα νούμερα που μπορούμε να διαχειριστούμε. Και είναι αρκετά μεγάλα τα νούμερα αυτά. Απλά είναι πάρα πολλές ομάδες, είναι πάρα πολλά τα γήπεδα και οι ομάδες οι οποίες δραστηριοποιούνται στα γήπεδά μας. Είτε με το, αυτό που σας είπα και πριν, με την παροχή μηχανημάτων για να μπορέσουν να κουρευτούν, είτε με κάποια ανταλλακτικά, χάλαση ή αντλία ίδρυυση στην Ανοκόμη, στον Πολύμηλο. Αυτά είναι κόστη τα οποία βαρύνουν καθαρά τον οργανισμό. Και σίγουρα προσπαθούμε να είμαστε και με την τεχνική υπηρεσία, η οποία είναι πάντα κοντά μας. Τυχαίνει υπάρχουν άνθρωποι του αθλητισμού εκεί και να αντιλαμβάνονται το τι σημαίνει να συντηρείς μια ομάδα, τι σημαίνει να έχεις τα βάρη μιας ομάδας, και πραγματικά μας βοηθάνε πάρα πολύ στο έργο αυτό. Όλοι το καταλαβαίνουν και το είπαμε και στην αρχή της συζήτησης, ότι υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες όχι μόνο στις ομάδες αλλά και στον οργανισμό. Παντού, και παντού. Αλλά στο μέτρο του δυνατού μπορείτε, όπως είπες, με λιπάσματα, έτσι, είτε με εξυπηρετήσεις μηχανημάτων, έτσι, να βοηθήσετε αυτές τις ομάδες. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο πολλές φορές, αλλά ό,τι περνάει από το χέρι μας θα είμαστε κοντά. Ένας χρόνος σχεδόν έκλεισε. Ναι. Στον επόμενο χρόνο τι θα δώσει προτεραιότητα? Επόμενος χρόνος, ναι. Ο επόμενος χρόνος νομίζω είναι και κομβικός. Πάλι νομίζω ότι πρέπει λίγο να δούμε την αναβάθμιση των χώρων. Εγώ θα παραμείνω εκεί. Η κίνηση έγινε με τον εξωτερικό χώρο της ΣΥΤΑΣ που είπαμε. Εντός των επόμενων ημερών θα ξεκινήσουμε το βοηθητικό γηπεδάκι, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο τένις, ώστε να γίνει ένας χώρος προπόνησης κάποιων ακαδημιών εκεί, να δοθεί κάτι έξτρα, να μην υπάρχει μεγάλη καταπώνηση του κεντρικού γηπέδου της πόλης. Η αναβάθμιση των εξωτερικών χώρων του ΔΑΚ. Θεωρώ ότι και αυτό είναι κομβικό σημείο, γιατί κάθε απόγευμα βλέπετε τι γίνεται στο χώρο του ΔΑΚ. Χιλιάδες άνθρωποι σειραίουν είτε με τα παιδιά τους, είτε και μόνοι τους για να περπατήσουν, να τρέξουν, να αθληθούν. Αν καταφέρουμε να φτιάξουμε κάποιες τις εσωτερικές εγκαταστάσεις, κυρίως στον χώρο των αποδυτηρίων του ΔΑΚ, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, γιατί θέλει αρκετά χρήματα εκεί. Και πάνω και κάτω και πάνω στα έργα. Ναι. Υπάρχουν το αρκετά προβλήματα, το ξέρεις. Το γνωρίζω. Στα περιφερειακά γήπεδα θα συνεχίσουμε σε αυτή την τακτική, όσο περισσότερο μπορούμε να είμαστε κοντά στους συλλόγους, έτσι ώστε να δίνουμε κι εμείς ένα πάτημα για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Καλώς την προτεραιότητα, γι' αυτό καθόμουν να δώσετε και τις κερκίδες. Γιατί την προτεραιότητα του επόμενου χρόνου. Ήμουν σίγουρος. Μην πάμε στον άλλο. Ήμουν σίγουρος. Και στο τέλος της θητείας σου, τι θα ήταν αυτό που θα σε κάνει να πεις ναι, πέτυχα, αλλά και τι αυτό που θα μπορούσε να πει να του πεις ότι ήθελα να το κάνω και δεν έγινε γιατί βρήκα τείχος μπροστά μου. Και να κλείσουμε με αυτό. Ναι. Σίγουρα θα ήθελα να δω πάρα πολλά παιδιά στον αθλητισμό. Η εικόνα των παιδιών τα οποία βρίσκονται στο ΔΑΚ είναι πραγματικά μαγευτική για μένα. Παιδιά τα οποία όμως θα γυμνάζονται σωστά, θα έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο γύμνασης, θα ξέρουν για ποιο λόγο πηγαίνουν στο ΔΑΚ. Το ΔΑΚ δεν είναι χώρος, δεν είναι πάρκο. Είναι ένας χώρος άθλησης που εκεί μπορούν να γίνουν καλύτεροι αθλητές. Νομίζω ότι η νοοτροπία και η κουλτούρα είναι αυτή που θα τα αλλάξει. Όπως γνωρίζετε και πρόσφατα είχαμε κάποια προβλήματα στο ΔΑΚ με το χόρτο και με τους περιπατητές οι οποίοι υπάρχουν κάτω. Βρέθηκε λύση τελευταία. Ναι. Προσπαθούμε, κύριε Κατσίκα, είναι δύσκολο να αλλάξουμε την νοοτροπία, γιατί θεωρούμε ότι σε ένα δημοτικό στάδιο μπορούμε να το καταπονούμε όποτε θέλουμε και να μπαίνουμε με ποιο τρόπο θέλουμε. Γνωρίζετε από γήπεδα, η συντήρησή τους είναι πάρα πολύ δύσκολη και προσπαθούμε να βάλουμε κάποιους κανόνες και οι αθλητές οι οποίοι
τρέχουν στο χώρο, να μην ταλαιπωρούνται σε εισαγωγικά από εμάς που θέλουμε να κάνουμε το χόμπι μας και να αθληθούμε και να κάνουν, να πιάσουν τους χρόνους τους, να κάνουν την γύμνασή τους. Θα ήθελα πάλι, θα συνεχιστεί ο αγώνας για τις μεγάλες διοργανώσεις, δεν θα σταματήσουμε εδώ. Θεωρώ ότι η εικόνα ενός παιδιού, το οποίο βλέπει τόσο όμορφες διοργανώσεις, τόσο υψηλού επίπεδου διοργανώσεις, οι οποίες λείπουν από τη Δυτική Μακεδονία, δυστυχώς, είναι κάτι διαφορετικό, του δίνει άλλες εικόνες, του δίνει άλλη όθηση να πλησιάσει τα αθλήματα, είτε λέγεται ποδόσφαιρο, μπάσκετ, χάντμπολ, βόλεϊ, οτιδήποτε λέει τέτοιο. Θα ήταν κάτι που πραγματικά θα με ενθουσίαζε πάρα πολύ. Να σε ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Του έργου σου, να κοιτάξεις πραγματικά τα προβλήματα και ως και του χρόνου όταν θα σε καλέσω εδώ, τουλάχιστον να μην πω όλα τα μισά να έχουν γίνει από αυτά. Ευελπιστώ, έτσι, γιατί μίλησες για κατασκευή αποθητηρίων, μιλήσαμε για κατασκευή. Είπα όσο το δυνατόν. Ξέρω όσο το δυνατόν. Έτσι. Εγώ αυτό λέω. Θα προσπαθήσουμε, η θέληση υπάρχει. Πραγματικά, αφού υπάρχει θέληση. Να είστε σίγουροι ότι η θέληση υπάρχει. Σε ευχαριστώ που δέχτηκες την πρόσκλησή μου. Να είστε και όποτε θέλετε, εδώ θα είμαι. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο μαζί. Η αθλητική ενημέρωση στη Δυτική Μακεδονία έχει όνομα mathiestasport.blogspot.gr. Οι αθλητικές ειδήσεις όπως τρέχουν τη στιγμή που εξελίσσονται. Έγκαιρα, έγκυρα, αξιόπιστα και αμερόληπτα. mathiestasport.blogspot.gr. Δεύτερο μέρος της εκπομπής και καλεσμένος στην εκπομπή ο ΑΟ Κρόκου. Η ομάδα, η νεανική ομάδα μάλιστα, που κατάφερε να κερδίσει την άνοδο στην Α κατηγορία. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον πρόεδρο της ομάδας, τον Μανώλη τον Γκοργιούμη. Καλώς σας βρήκαμε, κύριε Κάστικα. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για το ότι μας δίνετε βήμα στην εκπομπή σας. Ένα δεύτερο βασικό, και να μην το ξεχάσω, θέλω να δώσω συλληπιτήρια στον Ηλία του Δούμα για τον άδικο χαμό του πατέρα του και σε όλη την ομάδα της Κοζάνης. Είναι γεγονότα αυτά που μας πληγώνουν μέσα μας. Από εκεί και πέρα, να ευχαριστήσω και το Δέλτα Σίγμα, το οποίο τα τρία τελευταία χρόνια εργάστηκε με επιτυχία, με πολύ μεγάλη επιτυχία και αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα. Εγώ είμαι καινούριος στο Δέλτα Σίγμα. Είχα την τιμή να αναλάβω την προεδρία της ομάδος. Με στήριξανε τα υπόλοιπα μέλη. Από εκεί και πέρα, το μέλλον είναι μπροστά. Έτσι. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Ο κότς, ο πρωτομάστορας της επιτυχίας. Καλησπέρα, φίλε Γιώργο. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να σε καλά, θα μιλήσουμε και για τα τεχνικά θέματα. Λοιπόν, ένας από τους λίγους έμπειρους ποδοσφαιριστές, ο Χάρης ο Καρανάνος. Καλησπέρα Γιώργο, ευχαριστούμε για το κάλεσμα. Να είσαι καλά. Ο Μάρκος ο Τσιάρας. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για το Μάρκο. Και ο Δουδούρας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Βασίλης, έτσι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πρόεδρε, από εσένα. Τώρα πρόσφατα. Πρόσφατα. Δεν έχει ούτε δύο εβδομάδες. Είχαμε αρχιερησίες, Γενική Συνέλευση στην ομάδα. Εκλέγηκαν τα 3/5 στην ουσία του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι ήδη το συμβούλιο το οποίο προϋπήρχε πρώτη ετίας. Δύο καινούργια μέλη. Είναι ο Κώστας, είμαι πρόεδρος εγώ καταρχήν, αντιπρόεδρος ο Κώστας ο Καρανάνος. Ταμείας είναι η Ανδριάννα Ικίτσιου. Γενικός γραμματέας είναι ο Μουτσκίνας ο Θανάσης. Μέλος μετά είναι η καρδιά, θα το έλεγα, στην κυριολεξία, ο Μίμης ο Κουβάς. Είναι μέλος και γενικός αρχηγός της ομάδος και είναι πραγματικά, ήταν ένας λόγος που στην ουσία θέλησε και ασχολήθηκα με αυτή την ομάδα. Δηλαδή, βλέποντας ότι προσφέρουν κάτι παραπάνω από τη ζωή τους εκεί μέσα κάποιοι άνθρωποι. Αυτός είναι ο Μίμης ο Κουβάς. Το λέω, το παραλαμβάνω, και ο Γιάννης Τσιρέκας. Νέος πρόεδρος μπορεί, αλλά είσαι ιδρύσει εκθεσινός του ΝΑΟ Κρόκου, έτσι. Όχι, δεν είμαι εκθεσινός. Έχω 3 χρόνια γιατί έχω το γιο μου στα τμήματα υποδομής. Επειδή είμαι άνθρωπος του αθλητισμού γενικά,
Έτσι. Μπορεί να μην έπαιζα ποδόσφαιρο, έπαιζα άλλο άθλημα, έπαιζα χάντμπολ. Αγαπάω πολύ τον αθλητισμό. Είναι τρόπο ζωής ο αθλητισμός. Και είναι αυτό που είδα τελικά στην ομάδα, βλέποντας και μεγαλώνοντας παιδιά με ήθος, με σοβαρότητα, με αθλητικό ήθος, με αξιοπρέπεια στο γήπεδο. Και βλέποντας όλο αυτό το κομμάτι γενικά της λειτουργίας του ΑΟΚ Ρόκου, ειλικρινά με συγκίνησε και ήθελα αυτό που μπορώ να δώσω και αυτό που μπορώ να κάνω για αυτά τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι ζωή, είναι χαρά, να κάνω ό,τι το δυνατόν. Πρόεδρε, η ομάδα ξεκίνησε βήμα-βήμα αυτή την προσπάθεια και είναι πλέον στο αλφα τοπικό. Αισθάνεσαι δικαιωμένος για αυτή την προσπάθεια και γι' αυτά... Δικαιωμένοι αισθάνονται οι προηγούμενοι, να μην τους αδικήσω. Εγώ παίξω τώρα ξανά μέσα στα βαθιά εγώ προφανώς, έτσι. Αλλά φυσικά δικαιωμένος, γιατί είναι μια ομάδα που ιδρύθηκε το 2009 στην ουσία, παίζει στα αριστερικά πρωταθλήματα 4 χρόνια και έχει 2 ανόδους. Και αυτό έχει να κάνει, επειδή αυτά τα παιδιά που ήταν πιτσιρίκια 7-8 χρονών, φτάσανε στην ηλικία τώρα των 15-16 να αποδίδουν τέλειο ποδόσφαιρο με την καθοδήγηση του Γιάννη, με τη σωστή δουλειά και τον προγραμματισμό τον οποίο έχει η Ακαδημία. Παίξαν απίστευτο ποδόσφαιρο φέτος. Κακά τα ψάματα, είναι αποδεδειγμένο από όλους. Δηλαδή, έχουμε δεχτεί συγχαρητήρια από τους πάντες. Και ας μπουν τώρα στην κορυφή του τοπικού πρωταθλήματος, στην Άλφα Τεχνική, να δείξουν γιατί τις ικανότητες τους και τις δυνάμεις τους. Καλό ποδόσφαιρο, οικογένεια, το συστατικό της επιτυχίας. Αγάπη από εμάς για τα παιδιά και δουλειά τα παιδιά. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Μανώλη, ξέρουμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Αυτά λέγαμε και τον πρόεδρο του ΑΠΕ εδώ πριν λίγο. Ο κόσμος στήριξε αυτή την προσπάθεια ή τα κοντά? Ο κόσμος, το θετικό είναι ότι στην αρχή ήταν επιφυλακτικός, γιατί προφανώς δεν γνώριζε. Καιρό με τον καιρό γνώρισαν την ομάδα. Τώρα, να σας πω ότι προχθές το τελευταίο μάτς αποχαιρετιστήριο που παίξαμε, ας πούμε, είχε πάνω από 350 άτομα. Τι καλή. Και μιλάμε για, όχι, μιλάμε για οικογένειες, για μητέρες, για παιδάκια, για αγνούς φιλάθλους, με το χειροκρότημα. Στηρίζουν τα παιδιά και πιστεύω ότι στη νέα χρονιά ευελπιστούμε, δηλαδή να είναι πολύ περισσότεροι. Όταν ξεκίνησε η ομάδα στην αρχή, υπήρχε αυτός ο στόχος, πάμε της ανόδου ή είπαμε πάμε και ό,τι βγει. Και εφόσον είδατε με τον coach ότι ναι, υπάρχουν δυνατότητες, είπατε γιατί να μην το κάνουμε άλλωστε. Εγώ για να είμαι ειλικρινής και να μιλήσω προσωπικά, την πρώτη στιγμή επειδή τα παρακολουθούσα τα παιδιά, τις προπονήσεις, το πώς παίζανε την προηγούμενη χρονιά, ήταν κρυφή ελπίδα πραγματικά. Απλά, όπως λέμε, τρώγοντας άρρητα η όρεξη, είναι λογικό, και βλέποντας αυτά τα παιδιά να παίζουν εξαιρετικό ποδόσφαιρο, μετά σχεδόν από τις πρώτες 5 αγωνιστικές, δηλαδή είχαμε ένα τυχές αποτέλεσμα δεύτερη-τρίτη αγωνιστική, αν δεν θυμάμαι καλά, με την Αγία Παρασκευή, αυτό ήταν και μόνο. Βλέποντας τα παιδιά να πηγαίνουν με αυτό το ρυθμό, τα σιγοντάραμε κι εμείς από πίσω και πραγματικά είχαμε στόχο δηλαδή για να ανέβει η ομάδα στην Αλφαρίς Τεχνική. Η ομάδα αρκετά νεανική, θα έλεγα πάρα πολύ νεανική. Του χρόνου στο αλφα τοπικό μια κατηγορία δύσκολη. Υπάρχει κάποιο πλάνο ή θα διαφοροποιηθούν κάποια πράγματα στο σχεδιασμό λόγω ανόδου, στη φιλοσοφία που υπάρχει στην ομάδα? Τη φιλοσοφία μας δεν πρέπει να την αφήσουμε και είναι στόχος μας να μην την αφήσουμε. Φιλοσοφία είναι να παίζουν τα παιδιά αυτά της Ακαδημίας ποδόσφαιρο. Τώρα φυσικά σε αυτά τα παιδιά θα ήθελα να πω ότι προστίθονται κάποιοι έμπειροι παίχτες, οι οποίοι είναι ο Χάρης ο Καρανάνος, είναι ο Αντώνης ο Μανόλας, είναι ο Χάρης ο Ασβεστάς, ο Γιώργος ο Γιαπράκας, που βοήθησαν και τη φετινή παιδιά χρονιά. Είναι παιδιά του Κρόκου, ας πούμε, και είναι γνώστες του ποδοσφαίρου και γνώστες και της κατηγορίας της Αλφαρίς Τεχνικής. Το είπαμε πολλές φορές ότι σε κάθε προπονητή να έχει τέτοια παιδιά, έτσι. Και το μυστικό όλο αυτό, θα θέλω να μεταφέρω μια έκφραση που μου είπε προχθές ο Γιώργος ο Γιαπράκας. Γίναμε παιδιά μαζί με τα παιδιά. Αυτό δηλαδή δείχνει ότι η ομάδα είναι οικογένεια. Είναι δεμένη η ομάδα. Και αυτό θα συνεχίσουμε. Δηλαδή αυτή είναι η φιλοσοφία μας και αυτός είναι ο στόχος μας. Να συνεχίσει η ομάδα σε αυτό το ρυθμό. Τώρα, από εκεί και πέρα, σχεδιασμός πάντα υπάρχει. Γιατί χωρίς σχεδιασμό δεν πας πουθενά. Έτσι. Είναι κάποια πράγματα που, τα οποία θα συζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Φυσικά με την σύμφωνη γνώμη πάντα του προπονητή. Το τι θέλει, το τι χρειάζεται. Και από εκεί και πέρα
σε αυτό που έχουμε χαράξει και στη ρότα την οποία έχουμε, εκεί θα ακολουθήσουμε και εκεί θα πατήσουμε. Δεν αλλάζει, ναι. Ναι, δεν θέλουμε να την αλλάξουμε. Και δεν πρέπει να αλλάξουμε, σωστά. Υπάρχει και ακαδημία. Ναι. Έτσι, υπάρχουν όλα τα τμήματα και το προπονητικό τίμα, έτσι, πριν περάσω και στον... Ναι, υπάρχει ακαδημία, υπάρχει τίμα προμίνι, μίνι, junior. Απλά είχαμε ένα θέμα με κάποιες ηλικίες, οι οποίες κάπου τις είχαμε χάσει. Δεν είχαμε παιδικό φέτος coach, είχαμε προπαιδικό. Είναι αυτά τα προβλήματα με τις ηλικίες. Τέλος πάντων, ναι. Εντάξει, υπάρχουν, ας πούμε, υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Δόξα τω Θεώ, τα παιδιά είναι υγιέστατα. Έρχονται με χαρά στο γήπεδο και αυτό θέλουμε, με χαρά να φεύγουν. Σε παρακολουθώ που δίνεις μεγάλη βάση στο να χαίρεται το παιδί και όχι στο αποτέλεσμα. Αυτό είναι χαρά. Αν δεν βάλεις το παιδί μέσα στο γήπεδο και να φύγει με το χαμόγελο στα χείλη, έχεις χάσει το παιχνίδι. Δηλαδή το αποτέλεσμα δεν έχει να κάνει στην ουσία με τίποτα από αυτό που το παιδί μπορεί να βιώσει μέσα στο γήπεδο. Απλά είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο... Για μας δεν παίζει και μεγάλο ρόλο, να σου το πέσει απλά, Γιώργο. Και άμα μπορείς και απεμπλακείς από αυτό το πράγμα, ναι, θα δεις και το ποδόσφαιρο με άλλη φιλοσοφία. Και ίσως είναι τελικά σε εποχές που ζούμε, ίσως αυτό είναι το πιο ιδανικό, πιστεύω. Γιατί βλέπουμε τι γίνεται τώρα. Εντάξει, είναι τραγικό. Έχουμε χάσει τον δρόμο μας. Ναι, είναι κάποια πράγματα πολύ τραγικά, ειλικρινά. Να περάσω στον Γιάννη, στον coach. Γιάννη, πόσα χρόνια λήθηκε στον ΑΟΚ ΡΟΚ? Στον ΑΟΚ ΡΟΚ είμαι από την ίδρυσή του. Από το 2009-2010, δηλαδή σχεδόν 9 χρόνια. Υπήρξε και από τις ακαδημίες, μέσα και στις ακαδημίες. Ναι, από τις ακαδημίες, και εδώ θέλω να σταθώ στους τρεις ανθρώπους που ίδρυσαν τον ΑΟΚ ΡΟΚ, τον Γιώργο τον Πλάκα, τον Δημήτρη τον Κουβά και τον Κώστα τον Καρανάνο, που μου έδωσαν το ρόλο του προπονητή, αυτό που αγαπάω και συνεχίζω να το έχω. Η διαδρομή σου στο ποδόσφαιρο? Στο ποδόσφαιρο σε τοπικό επίπεδο. Ξεκίνησα από το Ρήμιο, Βαθύλακο, Κεσαριά, Ελίμια και έκλεισα την καριέρα μου που το γεγονός με ευχαριστεί στο πρωτοχώρι. Προπονητής, η φιλοσοφία σου αλλά και οι αρχές που έχεις, Γιάννη. Η φιλοσοφία είναι σύμφωνη με αυτή της Ακαδημίας και αυτό είναι το πιο... Αυτή είναι η συνταγή, ας πούμε, της επιτυχίας. Καταρχήν να ασχοληθούν τα παιδιά με τον αθλητισμό μέσω του ποδοσφαίρου που αγαπάνε. Να φτιάξουμε... Να διαμορφώσουμε χαρακτήρες, να σέβονται τον αντίπαλο, τον διαιτητή με τις αποφάσεις του. Το ήθος των παιδιών, που δεν είναι τυχαίο που πήραν και το κύπελλο ήθος πέρσι και φέτος, τελευταία αγωνιστική, πιστεύω ότι θα το έχουμε πάρει πάλι. Φυσικά η μόρφωση, το κυριότερο. Δεν πρέπει να. Μόνο ποδόσφαιρο δηλαδή, τα παιδιά να ασχολούνται. Και τέλος η εξέλιξη του ποδοσφαιριστή. Κατά κύριο λόγο. Πώς κρίνεις το πρωτάθλημα που βρίσκεται προς το τέλος του αγωνιστικού? Στην αρχή ήταν ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ήταν γύρω στις 5-6 ομάδες που διεκδικούσαν δύο θέσεις. Μέχρι όμως το Δεκέμβριο, εκεί κοντά στις γιορτές, εκεί όπως και εσύ γνωρίζεις, οι περισσότερες ομάδες δυστυχώς κάθονται. Εμείς συνεχίσαμε με όλες τις συνθήκες, τις καιρικές, τις αντίξωες. Τα παιδιά και οι κόποι τους ανταμείφθηκαν. Εκεί κάπου έμειναν πίσω οι ομάδες, οπότε για τις δύο θέσεις μόνο ήμασταν εμείς και το πρωτοχώρο φάνηκε δηλαδή στην πορεία. Το χρόνο ανεβάζουμε τον πύχη φυσικά με τη συνεργασία. Εγώ είμαι κάθετος και θα μιλήσουμε φυσικά με τη διοίκηση. Θα κατεβούμε, δικιά μου φιλοσοφία είναι με αυτά τα παιδιά να κατεβούμε, συν τους τρεις μεγάλους που πάλι μέσω την εκπομπή σου θέλω να ευχαριστήσω. Είναι ο Χάρης ο Καρανάνος, ο Γιώργος ο Γιαπράκας και ο Αντώνης ο Μανόλας, που εκτός από παίκτες στο γήπεδο ήταν και είναι μεγάλες προσωπικότητες. Βοήθησαν πάρα πολύ τα παιδιά. Αυτό λέγαμε ότι είναι μεγάλη τύχη να έχεις. Ναι, παιδαγωγή. Προπονητές μέσα στο γήπεδο, μέσα στις γραμμές. Έτσι. Και όπως είπε και ο φίλος μου Μανόλης, έγιναν παιδιά οι ίδιοι. Γιατί αρκετά χρόνια, 9 χρόνια και με τις ακαδημίες ασχολήθηκες. Ναι, ναι, έχω δύο τμήματα. Είσαι ικανοποιημένος, μπορούσαν τα πράγματα να είναι καλύτερα στις ακαδημίες? Είσαι ικανοποιημένος από τη διαδρομή? Εγώ είμαι λίγο δυσαρεστημένος από τις υποδομές, από τις γηπεδικές, που δεν υπάρχουν γήπεδα σωστά, ώστε να μάθουμε το σωστό ποδόσφαιρο στους μικρούς. Μόνο εκεί είναι η έστασή μου. Και φυσικά κάθε προπονητής πρέπει να μορφώνεται συνεχώς, γιατί έχουμε να κάνουμε παιδιά.
Γενικά είσαι ικανοποιημένος από τη δουλειά που γίνεται στα τμήματα υποδομών. Γενικά στις ακαδημίες θα μπορούσε να ήταν καλύτερη. Και ποια είναι η στάση των γονέων σε αυτή την προσπάθεια? Δυστυχώς, οι στάσεις των γονέων επηρεάζουν αρνητικά τα παιδιά μερικές φορές. Κοιτάνε περισσότερο ανταγωνιστικά το ποδόσφαιρο και όχι να το χαρούν τα παιδιά τους να το διασκεδάσουν, γιατί το ποδόσφαιρο, κακά τα ψέματα, είναι μια διασκέδαση, μια χαρά για το μικρό παιδί. Μετά από κάποια ηλικία και μετά, τότε γίνεται πιο σοβαρά. Ναι, υπάρχουν προπονητές, υπάρχουν ακαδημίες που βαδίζουν σωστά. Φυσικά υπάρχουν και εξαιρέσεις που, εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όπως παραδείγματος χάρη ο Μακεδονικός, θέλω να το αναφέρω, η ΑΕΚ Κοζάνης με τον Βασίλη του Ματζόλα, επειδή είναι και φίλος μου, τον Ιδαναή, τον Βάρη Λεωνιδάκη, και φυσικά ο Γιώργος ο Τσέπουρας από τον ΠΑΟΚ. Ξεχώρισε. Είναι προπονητές που στηρίζουν τους μικρούς ποδοσφαιριστές, αυτό που πρέπει να γίνει. Γιατί είπα και πριν περάσουμε στους φοιτητές, ότι κάπου Μανώλη, τα βλέπεις και εσύ. Γιατί είπες ότι ξεκίνησες από άλλο άθλημα και πραγματικά το ποδόσφαιρο έχει χαρακτηριστεί. Είναι ο Βασιλιάς, αλλά και εμείς κοιτάμε να το πληγώνουμε. Βλέπουμε, γίνονται ας πούμε σημεία και τέρατα σε παιχνίδια και λες αν αξίζει τον κόπο να βάλεις τα μικρά παιδιά να ασχοληθούν. Και χθες είχα μία καταγγελία, θα την αναφέρω, σε παιχνίδι Αγίας Παρασκευής. Με το Λιβαδερό, παίχτης ένας ποδοσφαιριστής από την Αγία Παρασκευή, κυνήγησε τον επόπτη στο 0-4. 16-17 χρονών ο επόπτης. Πήρε ο πατέρας του θείου στο τηλέφωνο και λέει: Γιώργο, αν είναι δυνατόν, το παιδί δεν θέλει να παίξει. Να γυρνάμε πίσω. Στο 0-4, παιδιά. Λέμε, δηλαδή και δίκιο να έχουν, το χάνουμε. Έτσι. Το χάνουμε το δίκιο. Αμά, ήμαρτο. Λογικό. Ήμαρτο. Ναι, λογικό. Φτάνει σε ένα σημείο, δηλαδή. Το να διαμαρτυρηθείς κόσμια στη διαιτησία δεν σε παρεξηγεί κανένας. Έτσι. Όχι, κακά τα ψέματα. Κόσμια. Κόσμια. Δηλαδή, μέσα στο παιχνίδι. Το παράπονο θα το πεις. Θα το πεις. Ναι, από να εκεί και πέρα. Να κάνει τη δουλειά της. Δηλαδή, και που τον κυνήγησε, άλλαξε η άποψή του η απόφαση την οποία πήρε. Δηλαδή, κάπου αυτά τα πράγματα και αυτή η φιλοσοφία έχουν περάσει στα δικά μας τα παιδιά. Και αυτό είναι πραγματικά γεγονός, δηλαδή, το οποίο το λένε όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και δεν επιτρέπει ο coach, παίκτης, να διαμαρτυρηθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Και εμείς, Μανώλη, γιατί πολλές φορές έχουμε παρεξηγηθεί, θα είμαστε εδώ να καταδικάζουμε τέτοια πράγματα, όπως θα επικροτούμε και καλές ενέργειες. Αλλά και να τα καταδικάζουμε και να τα καυτηριάζουμε. Εσύ μέσα από την εκπομπή σου. Πολλούς τους πειράζει. Λέω. Δεν πειράζει. Πειράζει. Δεν πειράζει που τα φτιάχνουν, που τα κάνουν, πειράζει που τα ακούνε. Θα τα ακούνε. Θα τα ακούνε. Όχι. Έτσι. Να περάσουμε και στα βία στους πρωταγωνιστές, έτσι. Και πάμε από τον έμπειρο και είπαμε είναι ευτυχία για κάθε προπονητή. Και αρχηγός της ομάδας. Και αρχηγός της ομάδας, ένας από τους αρχηγούς. Χάρη, πέρασες από πολλές ομάδες, στον Γκρόκο τα τελευταία. Τα τελευταία τρία χρόνια. Τρία χρόνια. Τρία χρόνια. Άμα θες κάνει μια διαδρομή γρήγορη. Σύντομη. Ξεκίνησα από το Παναθηναϊκό Κοζάνης Ακαδημία, που υπήρχε πριν πάρα πολλά χρόνια. Μετά έκανα μια διακοπή στο άθλημα. Μετά ξαναξεκίνησα Ελλήμια, ΑΕΚ, Κοζάνης. Ξαναγύρισα Ελλήμια, ξαναπήγα ΑΕΚ, Βατερό και Κρόκο. Και στον τόπο. Έτσι πίσω. Έτσι. Πώς φάνηκε το πρωτάθλημα και πραγματικά πώς είναι να συνεργάζεσαι και με τον Γιάννη τον Τζιρέκ. Ήμασταν και συμπαίκτες. Και με τον Χάρη, και με τον Γιώργο τον Γιαπράκα και με τον Αντώνη. Και συμπαίκτες. Το να γυρνάς στον τόπο σου και να βλέπεις παιδιά από το χωριό και παιδιά που να μην σε δημιουργούν προβλήματα είτε στην ομάδα είτε και έξω, να κάνουμε παρέα όλοι μαζί, μικροί, μεγάλοι, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Και ειδικά φέτος που πήγαμε, που ορίμασαν και τα παιδιά τα μικρά και εμείς, ήμασταν πολύ πιο κοντά στους μικρούς. Φέτος η χρονιά ήταν μία από τις καλύτερες προσωπικά για μένα και ότι αγωνιστικά ήταν πάρα πολύ καλή. Φάγαμε μόλις 11 γκολ σε όλο το πρωτάθλημα. Το φέρετε πίσω τα. Έλατε. Εγώ έπαιζα κανονικά και πολλά γκολ βάλαμε. 65 γκολ. Ναι, είναι επιτυχία.
Η φετινή χρονιά πιστεύω ήταν μία από τις καλύτερες προσωπικά για μένα, το ξαναλέω. Και ελπιστούμε για τον χρόνο να είμαστε ακόμα καλύτεροι. Ναι. Να σταθούμε άξια στην Α. Ναι, ναι, είσαι, είπαμε, έμπειρος, ξέρεις και ποια είναι η Α, ξέρεις και τις διαφορές. Εντάξει, της η εμπειρία παίζει ρόλο, έτσι, αλλά και τα λάθη είναι λάθη πάλι. Γι' αυτό λέω, ήσουν από τους λίγους έμπειρους στην ομάδα, με διπλό ρόλο. Είχες και την δική σου απόδοση να ελέγξεις, αλλά και να διαχειριστείς και να, το άγχος των μικρών, έτσι, γιατί όταν ο πρωταθλητισμός αγχώνει. Ναι, έτσι. Σίγουρα, κάποια βοήθεια σίγουρα προσφέρουμε κι εμείς. Και οι μικροί νιώθουν σιγουριά όταν έχουν πίσω άτομα όπως το Γιαπράγκα, το Μανόλα, τον Ασβεστά και εγώ, τους αναφέρω πάλι. Νιώθουν ασφάλεια. Και έτσι ξεδιπλώνονται και πιο εύκολα μέσα στο γήπεδο, να το πω λαϊκά. Την ομάδα την είχες δει, είχες πώς δουλεύει, πίστευες από την αρχή ότι θα γίνει το άλμα. Δεν πίστευα τόσο γρήγορα. Ξαφνιάστηκα φέτος, ειδικά ξαφνιάστηκα. Και λέω πάμε δυναμικά, δεν μασάμε, πάμε. Ποιο παιχνίδι έτσι σου έμεινε στο μυαλό φετινό? Φετινό, άμα πάρω ένα προς ένα, όλα. Κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό και τα μόνα παιχνίδια 2-3 είναι που χάσαμε βαθμούς. Μόνο αυτά με έμειναν. τα άλλα παιχνίδια ήταν κορυφαία. Και γενικά, αν θα σου έλεγα να μου πεις τις δύο επεμβάσεις καλύτερες που έχεις κάνει, που έχεις από το μυαλό σου, ποιες θα ξεχωρίζεις? Για φέτος? Ή φέτος ή γενικά. Δεν θα ξεχάσουμε τίποτα το μάτς με τον Μπερδίκα μέσα στον Γκρόκο με την Ελλήμια. Με τίποτα, κατέβασα ρολά κανονικά. Και την Ασβεστόπετρα μέσα στην ΑΕΚ, στο στρατηγό. Αυτά τα δύο μάτς δεν ξεχνιούνται. και όσοι ήταν συμπαίχτες μου τότε, έχει δίκιο Χάρης. Να πάμε και στους μικρούς. Έτσι. Ο Μάρκος, ο Τσιάρας. Ναι. Μάρκο, πόσο χρονών είσαι? Είμαι μόλις 17 χρονών. 17 χρονών. Το ποδόσφαιρο το ξεκίνησες? Το 2005. Από Ελλήμια. Ελλήμια. Κανονικά. Συνέχισα. Μετά χεράκι πήγα με τον θείο μου, τον Τζιρέκα, στο Ναό Κρόκου. Και συνέχισα ακόμα και είμαι στο Ναό Κρόκου. Σε τι θέση αγωνίζεσαι? Παντού μπορώ να σας πω ότι παίζω. Πού σε χρησιμοποιεί ο προπονητής? Εκεί, κέντρο. Εσύ που ήθελες να παίζεις πιο πολύ? Χαφ ήθελα. Έτσι. Άρα καλά σε βάζεις τα χαφ. Εντάξει, ναι. Πώς σου φάνηκε φέτος ο πρωταθλητισμός? Αγχώθηκες? Δεν αγχώθηκα, γιατί... Όχι, το ξέρω. Μπορώ να πω ότι ήξερα κάποια μέρη του πρωταθλήματος. Μπορούσα να πω... όχι ότι είμαι έμπειρος, απλά έχω... Διαχειριζόσουν. Γιατί λένε κότσο ότι το άγχος, το δημιουργικό, είναι καλό να το έχεις. Εννοείται. Έτσι. Ναι. Ο Μάρκος απλώς ξεκίνησε, μόλις ιδρύθηκε το αντρικό στη ΓΑΜΑ, ήταν σε ηλικία 16-15 χρόνων, είχε παίξει. Ναι, οπότε έχει 3 χρόνια. Συνηθίζω να τις κάνω αυτές τις ερωτήσεις στους μικρούς. Ναι, και δεν αγχώθηκα. Πρωταθλητισμός. Έτσι, ναι. Προπονήσεις, πόσες προπονήσεις, coach? Τρεις την εβδομάδα. Όλες. Αγώνας. Σχολείο. Μάρκος, συγγνώμη που διακόπτω, ότι είναι εξετάσεις φέτος. Αυτό. Οπότε, μπράβο του, ναι. Αυτός και ο Γιάννης ο Καρανάνος, που παρότι έχουν ένα στόχο, δεν το συζητάμε, τη μόρφωση, κατέβαινα στο γήπεδο ανελειπώς. Τα καταφέρνεις? Θέλει ένα πρόγραμμα, ναι. Ναι. Αυτό θέλω να, θέλω να εκμεταλλευτώ την εκπομπή απάνω σε αυτό το κομμάτι. Ναι, ναι. Γι' αυτό ρωτάω ότι να πάψει αυτός ο μύθος. Όχι, όχι. Δεν μπορούν τα παιδιά, θα πάνε να δώσουν εξετάσεις. Θα το σταματήσει το ποδόσφαιρο, θα το κόψει? Όχι, ποτέ. Από τα μεταμαθήματα? Όχι, ούτε από τα μαθήματα. Όλα μαζί ένα πρόγραμμα. Ωραία. Η στήριξη από το σπίτι υπάρχει? Υπάρχει, μόνο. Για πες μας και ένα παιχνίδι που φέτος που το χάρηκες ή που είπες ότι εδώ είμαστε, θα πάμε για την άνοδο. Σε όλα, από την αρχή το πίστευα, γιατί ξέρω τα παιδιά της ομάδας μου, ξέρω τους συμπαίχτες μου, ξέρω με ποιους παίζω. Πιστεύω ότι οι συμπαίχτες που με βοήθησαν, και οι μεγάλοι που έχουμε και οι μικροί, και τους ευχαριστώ. Πόσο σε έχει βοηθήσει ο θείος σου και ο προπονητής? Δεν ξέρω, τον οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά. Αυτός με έχει διδάξει, αυτός με έχει μάθει το ποδόσφαιρο. Και η φιλοδοξία σου ποια είναι, Μάρκο, που φτάνουν και στα μαθήματα, ναι, έτσι, στα μαθήματα, και στο ποδόσφαιρο?
Στα μαθήματα τώρα κοιτάμε να περάσουμε. Έχεις βάλει στόχο κάπου? Ναι. Δεν φάω ακόμα την ίσα. Μακάρι, σου εύχομαι να το πετύχεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να μην σταματήσεις το ποδόσφαιρο και να βάλεις το πρόγραμμα στη ζωή. Να πάμε και στον το Βασίλη. Μια το Βολδούρα. Ναι, ναι. Mm-hmm. Βασίλη, εσύ πόσο χρονών? Εγώ είμαι 16 χρονών. 16. Τι τάξη πας? Πρώτη Λυκείου. Τώρα ξεκινήσεις, σε λίγο αρχίζουν τα δύσκολα. Ναι, ναι. Εσύ από πού ξεκίνησες να παίζεις ποδόσφαιρο, πόσο χρονών? Εγώ έπαιζα μικρός και στη γειτονιά μου. Απλά σε γήπεδο άρχισα να παίζω 5 δημοτικού. Είχα πάει στον Κρόκο. Στον Κρόκο. Ναι, η πρώτη ομάδα σου ήταν ο Κρόκος, έτσι? Ναι, ναι. Τι θέση αγωνίζεσαι? Χαφ. Και δεξί και αριστερά παίζω. Α, παίζεις άκρες. Ναι, ναι, ναι. Εσένα πώς σε φάνηκε ο πρωταθλητισμός? Βασικά χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν ένας στόχος που το είχαμε από την αρχή σκοπό. Βέβαια, όπως είπαμε και με το Χάρη, οι μεγάλοι παίκτες, ο Αντώνης, ο Μανώλας, ο Γιαπράκας, όλοι αυτοί, μας βοήθησαν πάρα πολύ ψυχολογικά και μας βοήθησαν εμάς τους μικρούς. Αυτό θα σου έλεγα, Βασίλη. Πώς ήταν να δουλέψεις μαζί με τρεις μεγάλους, έτσι, αυτού, γιατί ήταν έτσι και έμπειρος, και αν πραγματικά σας βοήθησαν, ακόμα και οι φωνές, γιατί και οι φωνές μέχρι ένα σημείο βοηθάνε. Μας βοήθησαν πάρα πολύ και ψυχικά και αγωνιστικά. Ειδικά στις προπονήσεις μας μάθανε και πράγματα έξτρα. Είναι πολύ σημαντικό για να παίχτε κιόλας αυτό. Εσύ με τα μαθήματα, τα καταφέρουν μαθήματα, προσπαθώ και εγώ, ναι. Προπονήσεις. Ναι, τα συνδυάζω όλα μαζί. Στήριξη υπάρχει από το σπίτι? Ναι, ναι, φυσικά. Υπάρχει. Έρχονται παρακολουθώντας τους αγώνες? Ναι. Όλων. Για παίζουμε και σε ένα παιχνίδι που σου έμεινε. Γενικά όλα τα μάτς με έχουν μείνει. Τώρα από αυτά που χάσαμε είμαι λίγο απογοητευμένος, γιατί μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Αλλά εντάξει, μπάλα είναι γυρίζει. Ο στόχος είναι... επιτέχθηκε όμως. Ναι, φυσικά. Ωραία. Και η φιλοδοξία σου και στη ζωή σου αλλά και στο ποδόσφαιρο να παίξεις? Στο ποδόσφαιρο το έχω ψηλούς στόχους και δουλεύω γι' αυτό. Μπράβο. Βέβαια τα μαθήματα, εντάξει, θα δείξει την πορεία. Είναι πρώτη ηλικία ακόμα, έχω ακόμα χρόνο. Ναι. Ωραία. Πιέζει ο χρόνος. Δύο κουβέντες, coach, τι θέλεις να πεις και να περάσουμε, ναι, να τον πρώτο. Εγώ θέλω να πω ότι όλο αυτό δεν είναι τυχαίο. Όλα αυτά τα παιδιά, από τότε που ξεκίνησα εγώ, από το 2009-2010, είχα πάρει το τμήμα του Μιμίνη. Και ήταν ηλικίες 2003-2001-2000. Και ήταν αυτά τα παιδιά. Άρα. Μιλάμε για δουλειά 8 χρόνων, 9. Δεν είναι 2 και 3. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Ποδοσφαιρική παιδεία, ναι. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και η ομάδα παρουσίασε αυτό το εικόνα. Αυτό, ναι. Γι' αυτό σας ανέφερα και τους προηγούμενους προπονητές, γιατί κάνουν το ίδιο πράγμα, βλέπω, στις ομάδες που είναι. Οπότε πρέπει να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον στα μικρά παιδιά, να τα αφήσουμε να παίξουν μπάλα. Μπράβο, Γιάννη. Και το κυρίως. Άξιο η δουλειά σου. Πρόεδρε, θα κλείσουμε εσένα. Τα είπαν όλα τα παιδιά. Αυτός είναι ο λόγος που ήθελα να είμαι κοντά στα παιδιά. Γι' αυτό το πράγμα που ανέφερε και ο coach εδώ. Δηλαδή αυτή η διαδικασία από μικρή ηλικία να φτάσει το παιδί να είναι άνθρωπος, καλός μαθητής, χρήσιμος στην κοινωνία και να γουστάρει να παίζει μπάλα. Όταν το λέω να το γουστάρει, να το γουστάρει πραγματικά. Και πραγματικά βλέποντας αυτά τα παιδιά, παίρνει, είναι αξιόλογα παιδιά. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην είναι κοντά τους. Και εμείς σίγουρα θα είμαστε κοντά τους. Ωραία. Εγώ να σας ευχηθώ πραγματικά καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Οι στόχοι σας να πραγματοποιηθούν και του χρόνου, να μην αλλάξει τη φιλοσοφία πραγματικά. Μπορεί να είναι δύσκολο να αντιμετωπίσετε δυσκολίες, αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο. Υγεία πάνω απ' όλα. Έτσι. Γιατί άμα δεν έχουν υγεία όλα είναι. Και στήριξη από τον κόσμο, όπως τον κάνουν κάθε αγώνα, τους θέλουμε κοντά μας και του χρόνου. Και καλή πρόοδο σε όλα, και στα μαθήματα και στο ποδόσφαιρο, παιδιά. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο μαζί. Η αθλητική ενημέρωση στη Δυτική Μακεδονία έχει όνομα matiestasport.blogspot.gr. Οι αθλητικές ειδήσεις όπως τρέχουν τη στιγμή που εξελίσσονται. Έγκαιρα, έγκυρα, αξιόπιστα και αμερόληπτα. matiestasport.blogspot.gr. Τρίτο μέρος της εκπομπής και πριν περάσουμε να δούμε τι έγινε
στην Έψη Κοζάνης και στους Όμορους Νόμους, να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά το κατάστημα Dizenio και τον Έλληνα σχεδιαστή GOS, ρούχα για όλες τις ώρες, για όλες τις ηλικίες, καθώς και το φρέσκο γάλα, τριαντάφυλλος, κακάο, λευκό, καθώς και στραγγιστό γιαούρτι. Να πούμε εδώ ότι η σημερινή τυχερή για την μπάλα προσφορά του τριαντάφυλλου, του φρέσκου γάλα, τριαντάφυλλος, είναι η Βούλα Στάμου. Κερδίζει την μπάλα. Πάμε να δούμε τι έγινε στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΟ Κοζάνης. Στην ΕΠΣΟ Κοζάνης, στην Α κατηγορία, πέρασε και από την Ιαννή Ισιάτιστα και έκανε ακόμα ένα βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδό της στην Γάμα Εθνική. Επέστρεψε στις νίκες η Κοζάνη και περιμένει στραβοπάτημα της Ιάτιστας. Διπλά της Χαραβής και της ΑΕΚ σε Σέρβια και Ακρίτες αντίστοιχα. Νίκη με ανατροπή, πέτυχε η αναγέννηση. Διπλό του Βατερού στη Γαλατινή με εκτελεστή τον Σακαλί στα τελευταία λεπτά. Νίκησε και πέρασε πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού το Βελβεντό. Να δούμε τα αποτελέσματα. 28η αγωνιστική, Γαλατινή Εθνικός Βατερού 0-1, Κοζάνη Ακαδημία Ερακλής Πολεμαϊδας 4-0, Τιτάν Σερβίων Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής 1-2, Ακρίτες Κοζάνης ΑΕ Κοζάνης 1-2, Μακεδονικός Κοζάνης Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου 3-0, Ανεφαγώνα, Βελβεντό Δόξα Λευκόβρησης 2-0, Αναγέννηση Πολεμαϊδας ΠΑΟ Κίνο Κοζάνης 2-1, Αλιάκο Νεανής Μακεδονικός Σιάτιστας 0-2. Στη βαθμολογία, ο Μακεδονικός Σιάτιστας 74 βαθμούς, στους 72 η Κοζάνη, Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής 59, Μακεδονικός Κοζάνης 51, Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου στους 50, 39 η Αναγέννηση Πλεμαΐδας, ΑΕ Κοζάνης 38, από 37 βαθμούς ΠΑΟ Κίνο Κοζάνης και Τιτάν Σερβίων, στους 36 Εθνικός Βατερού Γαλατινή, Βελβεντό 32, και από εκεί και κάτω, Αλιάκο Λιανής 31, Ακαδημία Ερακλής Πολεμαϊδας 29, Ακρίτες Κοζάνης 18, Δόξα Λευκόβρησης 4 βαθμούς. Επόμενη αγωνιστική, Εθνικός Βατερού Ακαδημία Ερακλής Πολεμαϊδας, Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής Γαλατινή, ΑΕ Κοζάνης Κοζάνη, Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου που ξεκινάει να αγωνίζεται με τον Τιτάν Σερβίων, Δόξα Λευκόβρησης Ακρίτες Κοζάνης, ΠΑΟ Κίνο Κοζάνης Μακεδονικός Κοζάνης, Μακεδονικός Σιάτιστας Βελβεντό και Αλιάκο Νεανής Αναγέννηση Πλεμαΐδας. Στην δεύτερη κατηγορία, στον πρώτο όμιλο, ξεκαθάρισαν όλα μία αγωνιστική πριν το τέλος. Πρωτοχώρη Κρόκος στην Α κατηγορία, τίτλοι τέλους για Κεσαριά που υποβιβάζεται στην τρίτη κατηγορία. Τα αποτελέσματα, 25η αγωνιστική, Έρατος Ελάτης Απόλλων Αυλών 1-2, ΜΑΠΣ Αγίας Παρασκευής, Αναγέννηση Λιβαδερού 1-5, ΕΑΣ Μικροβάλτου, ΑΕΚ Κρανιδίων 1-2, ΑΟ Κρόκου, Πρόοδος Μεταξά 5-0, Καρυδίτσα Κεσαριά 3-1, Ερμής Πρωτανορέματος, Άνω Κόμη 1-1, Ρεπό ο Κένταβρος Πρωτοχωρίου. Στη βαθμολογία, Κένταβρος Πρωτοχωρίου 57 βαθμούς, ΑΟ Κρόκου 53, παίρνουν το εισιτήριο για την Α κατηγορία. Άνω Κόμη στους 38, 37 Έρατος Ελάτης, από 33 Αναγέννηση Λιβαδερού και Αγία Παρασκευή, 32 Ερμής Πλατανορέματος, 30 τα Κρανίδια, Πρόοδος Μεταξά 28, Καρυδίτσα 22, Απόλλων Αυλών 21, ΕΑΣ Μικροβάλλου 18 και η Κεσαριά 14 βαθμούς υποβιβάζεται. Επόμενη αγωνιστική, η τελευταία, Αναγέννηση Λιβαδερού ΕΑΣ Μικροβάλτου, Κένταφρος Πρωτοχωρίου Ερμής Πλατανορέματος, ΑΕΚ Κρανιδίων ΑΟ Κρόκου, Άνω Κόμη Έρατος Ελάτης, Πρόοδος Μεταξά Καρυδίτσα, ΑΕ Κεσαριάς Απόλλων Αυλών, Ρεπό η Αγία Παρασκευή. Στην δεύτερη κατηγορία, στον δεύτερο όμιλο, πρωταθλητής ο Ατρόμητος του χρόνου στην Α κατηγορία. Μάχη για τη δεύτερη θέση μεταξύ Καλαμιάς και Κομνηνών. Όλα θα κριθούν στο μεταξύ τους παιχνίδι την επόμενη αγωνιστική. Υποβιβάστηκε η Κοζάνη 2004. Να δούμε τα αποτελέσματα. Δανάη Κοζάνης ΑΕ Καλαμιάς 0-3. Πρόοδος Κομινών Κοζάνη 2004 12-1. Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας Περδίκα 2-3. Δόξα Βερμίου Πύργων Ατρόμητος Πλεμαϊδας 2-3. Ερμής Ασβεστόπετρας Βέρμιο Καρυοχωρίου 3-2. Δόξα Μικροκάστρου Κεραυνός Πετρανών 1-0. Ρεπό οι ελπίδες ΑΕ Κοζάνης.
Στη βαθμολογία, Ατρόμητος Περιμέδας 54, Πρόοδος Κομνηνών 49, από 47 η ΑΕΚ Καλαμιάς και Ερμής Ασβεστόπετρας, ΑΕΠ Ερδίκα 40, από 34 Ελπίδες ΑΕΚ Κοζάνης και Μέγας Αλέκτρος Άρδασας, 31 βαθμούς Δόξα Βερμίου Πύργων, 30 Βέρμιο Καριοχωρίου, Δαναή Κοζάνης 25, Δόξα Μικροκάστρο 18 και Ραβνός Πετρανών 16 και υποβιβάζεται η Κοζάνη 2004 με 1 βαθμό. Η τελευταία αγωνιστική, ΑΕΚ Καλαμιάς Πρόοδος Κομνηνών, το μεγάλο ντέρμπι, Ελπίδες ΑΕΚ Κοζάνης, Μέγας Αλέκτρος Άρδασας, Κοζάνη 2004, Δόξα Βερμίου Πύργων, ΑΕΠ Περδίκα, Ερμής Ασβεστόπετρας, Ατρόμητος Πλεμαίδας, Δόξα Μικροκάστρου και Ραβνός Πετρανών, Βέρμιο Καριοχωρίου, Ρεπό, η Δαναή Κοζάνης. Πριν περάσουμε στα βίντεο, σε εικόνα, σε γκολ, να πούμε ότι έφυγε από την ζωή μόλις 58 ετών ένας άνθρωπος του αθλητισμού, ο Παναγιώτης Δούμας, πατέρας του ποδοσφαιριστή του Ηλία του Δούμα. Δύσκολες ώρες για την οικογένεια Δούμα, άνθρωπος του αθλητισμού, όπως είπαμε, του ποδοσφαίρου, γνωστός σε όσους ασχολούνταν με το ποδόσφαιρο και στα Γρεβενά αλλά και στην Κοζάνη. Τα συλληπιτήρια έστειλαν η Κοζάνη, η ομάδα της Κοζάνης, η παλέμαχη της Κοζάνης, ο Μακεδονικός Κοζάνης, η ΑΕΚ Κοζάνης, ΠΑΟ Κύλων και Γαλατινή και γενικά το σύνολο του αθλητικού κόσμου. Συλληπιτήρια και μέσω της εκπομπής μας στην οικογένεια Δούμα. Πάμε να δούμε τι έγινε στο πρώτο παιχνίδι. Ακρίτες Κοζάνης, ΑΕΚ Κοζάνης 1-2. Νίκη σωτηρίας πέτυχε η ΑΕΚ 1-2 στους ήδη υποβιβασμένους Ακρίτες. Εξασφάλισε μαθηματικά την παραμονή της. Το σκορ άνοιξε στο 9 μετά από κάθετη πάσα του Μαρσέλο. Στον Παπαρίζο αυτός γύρισε στον Σαλονικίδη που με πλασέ έκανε το 0-1. Αλέξης Σαλονικίδης. Στο 19 έγινε το 0-2, πάλι πάσα του Μαρσέλο στον Τρούπκο. Αυτός προχώρησε, πέρασε τον τερματοφύλακα και σε κενή εστία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της παλιάς του ομάδας. Στο 35, ατομική προσπάθεια και σούτ του Παπαδόπουλου, απέκρουσε σωτήρια ο Χλιαράς. Κόρνερ για τους Ακρίτες. Σε αυτή τη φάση τραυματίζεται ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, ο Χλιαράς, που δεν ήταν η τυχερή του μέρα, συνέχισε. Αλλά και στη συνέχεια θα δούμε ότι έχει τραυματίστηκε. Λοιπόν, ένα σουτ του Σαριγιαννίδη στο 64, απέκρουσε δύσκολο ο Κουλτούκης. Στο 83, ωραία παλιά του Βοριαζίδη στον Τσοπανίδη. Ο Χλιαράς βγήκε να διώξει με τα πόδια, δεν βρήκε την μπάλα και ο παίκτης των Ακριτών σε κοινή εστία μείωσε σε 1-2. Εδώ τραυματίστηκε ο Χλιαράς και αποχώρησε. Και λόγω του ότι ο κύριος Βοριαζίδης έκανε και τις 4 αλλαγές, τερματοφύλακας ανέλαβε ο αμυντικός Βασίλης Παναγιωτίδης. Το 89, στην τελευταία καλή φάση του αγώνα, μπαλιά του Σαραγιαννίδη, στον Μπαλίτσα, τετ-τετ, χάθηκε η ευκαιρία. Επόμενο βίντεο, Αλιάκων Ιαννής, Μακεδονικός Σιάτιστας, 0-2. Πέρασε και από την Ιαννίο Μακεδονικός Σιάτιστας και έκανε ακόμα ένα βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδο στην Τρίτη Εθνική. Το παιχνίδι ήταν μέτριο ποιοτικά, πειθαρχημένος ο Μακεδονικός Σιάτιστας. Με νύχια και με δόντια το πάλεψε η Ιαννή. Να δούμε τις φάσεις. Το 19 φάουλ Γοδενόπουλου, κεφαλιά του Βάσου του ζήσει από κοντά, μπλοκάρει ο Παναγιωτίδης. Στο 21 αντεπίθεση της Ιαννής με Γκριτζάλα και Βοριαζίδη του Χρήστου, σουτ λίγο έξω. Ο Χρήστος Βοριαζίδης. Στο 23, αντεπίθεση της Σιάτιστας και Ίσογλου, σουτ από μπλοκάρει ο Τζέλος. 24, λόμπα του Μπόζιαρη. Ο Ταφαρνής θα βρεθεί στο έδαφος, πέναλτι από τον κύριο Κουτσόνα, διαμαρτυρίες της Ιαννής, ξαναβλέπουμε τη φάση. Το πέναλτι θα αναλάβει να εκτελέσει ο Ταφαρλής.
θα κάνει το 0-1, ανοίγει το σκορ. Πανηγύρια για το μακεδονικό Σιάτσας, μέσα σε μια δύσκολη έδρα προηγείται. Στο 30 σου του Βοριαζίδη του Χρήστου, λίγο έξω. Εδώ ακυρώνεται γκολ της Σιάτσας ως offside. Είναι στην επίθεση, πλάγιο μακρινό. Οι επίπεδοι θα ζητήσουν πέναλτι, θα δούμε. Θα βρει το χέρι η μπάλα του αμυντικού. Ο κύριος Κουτσόνος θα θεωρήσει και δείχνει μάλιστα ότι το χέρι ήταν κολλημένο, ακούσιο. Θα συνεχίσει το παιχνίδι. Παράπονα της έννοιας. Στο 74... βαθιά μπαλιά, ο Ταφαρλής θα δώσει στον Δονούλη, διαγώνιο σούτ, αποκρούει ο Τζέλος σε κόρνερ. Τα συγχαρητήρια από τον συμπαίκτη του, τον Βασίλη τον Βάσο. Το κόρνερ εκτελεί ο Ταφαρλής, μπάλα θα φτάσει στο Μούστα, κεφαλιά από κοντά, στο οριζόντιο δοκάρι. Κάπου εδώ υπήρξε και μία ένταση, εσύ τον ανθρώπων των δύο ομάδων, χωρίς όμως κάποια συνέχεια. Στο 76 ο Μπούρτσος που μόλις είχε μπει θα δώσει στον Ταφαρλή. Αυτός κάθεται στον Μπόσγιαρη που με ωραίο σουτ μέσα και πλάγια από την περιοχή θα γράψει το 0-2. Ξανά τον γκολ. ...0-2 για το μακεδονικό Σιάτστας και τα πανηγύρια του Μπόζιγερη και των συμπαικτών του. Στο 79 σου του Μπατσί αποκρούει ωραία ο Τζέλος σε κόρνερ. Να πούμε εδώ ότι ο Δημήτρης Ταφαρλής, ο ποδοσφαιριστής της Σιάτιστας, έγινε για πρώτη φορά πατέρας, καθώς η σύζυγός του, η Κατερίνα, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Να του ευχηθούμε και εμείς από εδώ από την εκπομπή να ζήσει και τα μόνα δάκρυα που θα τρέξουν από τα μάτια του μικρού να είναι από χαρά. Πάμε στο επόμενο βίντεο. Αναγέννηση Πτολεμαίδας ΠΑΟ κύρων 2-1, Βασίλης Πουλασικίδης. Τη νίκη και μάλιστα με ανατροπή πέτυχε η ομάδα της Αναγέννησης Πτολεμαίδας. 2-1. Δυνατός αέρας σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πρώτη καλή φάση για τον ΠΑΟ στο 13, σε σούτ του Αθανασιάδη που πέρασε λίγο έξω. Ένα λεπτό αργότερα είχαμε το δοκάρι από τον Αθανασιάδη. Στο 29 χλιαρός του Σουρβίνου αποκρούει ο τερματοφύλακας. Με διπλή προσπάθεια μπλοκάρει. Νατσιόπουλος. Εδώ έχουμε το γκολ από τον Αθανασιάδη στο 31 μετά από πάσα του Αλμασίδη. 33 απευθείας φάουλ του Δαλκερανίδη απέκρουσε ο τερματοφύλακας. Ένα σουτ του Σουρβίνου out. Ευκαιρία με τον Αγγέλο για τον ΠΑΟΚ Κύλων, χάνεται, αποκρούει ο τερματοφύλακας. Πιέζει η αναγέννηση, σούτ του Δαλκερανίδη, out. Ο Μπίκος νέο σούτ. Το 1-0 που πέτυχε ο Δαλκερανίδης δεν το έχουμε, ισοφάρισε σε 1-1 με τον Δαλκερανίδη. Πίεζε η αναγέννηση, είχε και το δοκάρι. Σε κεφαλιά του Σουρβίνου μετά από σέντρα του Μπίκου. Και μία ευκαιρία πίσω από την άλλη έχανε η αναγέννηση και ένα πανέμορφο γκολ εδώ που πετυχαίνει ο Δαλκερανίδης. Σέντρα του Σουρβίνου και βλέπετε ξανά τον γκολ του Δαλκερανίδη. 2-1, δίνει την νίκη στην ομάδα της αναγέννησης. Στο 86 σουτ του Βλαδίκα, λίγο έξω. Επόμενο βίντεο, Έλατος Ελάτης, Απόλλων Αυλών, 1-2, μεγάλο διπλό παραμονής των Αυλών. Όλα έγιναν στο δεύτερο μέρος.
Φάουλ του Μπέσα. Κεφαλιά ασφαλή, αποκρούει τον Ραφανίδη. Η μπάλα στον Κουμπέτσο που πιάνει νέο σουτ. Η μπάλα στο δοκάρι. Στο 48 μόνος ο Κουμπέτσος μέσα στην περιοχή. Πλασάρι out. Οι αυλές θα απαντήσουν στο 53. Βολίδα του Ταϊγανίδη λίγο έξω. Η αλλαγή του Καραμίτρου που στη συνέχεια ήταν ο πρωταγωνιστής. Θα δούμε εδώ το γκολ που πέτυχε η Ελλάδα. 1-0 με το Δαλαμάνο μετά από κόρνερ του Μπέσα και πάσα του Γκέου. Μεγάλη ευκαιρία για το 2-0 με τον Λαγόπουλο μετά από πάσα του Καραβέλα. Οι αυλές στην επίθεση. Στο 77 Κοσιράης στον Καραμίτρο μέσα στην περιοχή θα προλάβει την έξοδο. Του Χατζηνικολάκη, πλασέ 1-1. Φάουλ θα κερδίσουν οι αυλές. Στο 85. Θα το εκτελέσει ο Αντάρας. Στο οριζόντιο δοκάρι. Και τα παιχνίδια της μπάλας από εδώ και πέρα. Θα δούμε στο 90-91 μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα με τον Ραφαήλ τον Μπέσα που θα τριπλάρει όποιον βρει μπροστά του, θα τους αποφύγει σουτ, αποκρούει σωτήρια ο τερματοφύλακας των αυλών, ο Τριανταφυλλίδης και στην αντεπίθεση ο Μπουχάρας από πλάγια θα βγάλει την παλιά σύγχυση στην περιοχή και ο Καραμίτρος από κοντά θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-2 μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Μεγάλη νίκη, όπως είπαμε, παραμονής των αυλών. Να δούμε τι δήλωσε ο πρόεδρος του Απόλλωνα, ο Κυριάκος Νικολαίδης. Κυριάκο, μεγάλο διπλό σήμερα, ένα διπλό σωτηρίας, παραμονής του Απόλλωνα αυλών, έτσι. Τα παιδιά το θέλανε πάρα πολύ, όπως και η διοίκηση. Γι' αυτό και παίξαμε με ψυχή μέχρι το τελευταίο λεπτό, από ό,τι φαίνεται και από το βίντεο από τον αγώνα. Παίξαμε δυνατά για να κερδίσουμε την παραμονή μας στην κατηγορία και να μπορέσουμε του χρόνου, στα 50 χρόνια του Απόλλων Αυλών, να κάνουμε μια καλύτερη πορεία. Μια χρονιά, Κυριάκο, δύσκολη φέτος, αλλά καταφέρατε, παρά τις αντικσότητες που αντιμετωπίσετε, την ομάδα να τη σώσετε. Γιατί μάθαμε ότι το αποτέλεσμα μικρόβαλτο Κεσαριά είναι 2-1 ναι. Και μαθηματικά έχετε κερδίσει την παραμονή σας. Ναι, εγώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε έναν φίλο που ήρθε να με βοηθήσει από τα παλιά, τον Νίκο τον Παπαδημόπουλο. Τον ευχαριστώ από καρδιά, γιατί αν δεν ήταν αυτός να με βοηθήσει και να βοηθήσει τα παιδιά, αυτή τη στιγμή ίσως να μην σωνόμασταν. Ευχαριστώ τα παιδιά και πάλι, ευχαριστώ τον Νίκο τον Παπαδημόπουλο, ευχαριστώ και εσάς που καλύψατε εδώ τον αγώνα, για να μην υπάρχουν τυχόν αμφιβολίες για το αποτέλεσμα και για το πάθος των παιδιών μου. Ο Κυριάκος Νικολαίδης, ο πρόεδρος των αυλών, μαχητής πραγματικός. Λίγο μετά τη λήξη του παιχνιδιού λίγησε, η ένταση μάλλον το λίγησε, αλλά ευτυχώς δεν ήταν κάτι το ανησυχητικό. Μας μίλησε μετά για τη μεγάλη προσπάθεια που έκαναν οι αυλές. Στο επόμενο βίντεο, τον αυληθέν του Μικροβάλτου που έγινε την Τετάρτη, που μας πέρασε, με την ΑΕ Κεσαριάς 2-1, πρώτο βήμα παραμονής, το μεγαλύτερο, με 2-1 του Μικροβάλτου, με 1-0 στο 15 με τον Γιαννάκη τον Παπαδόπουλο. Κάποια παράπονα και κάποιες διαμαρτυρίες εδώ της Κεσαριάς, τον κύριο Ζούγρα. Το 1-1 στο 73 με τον Βαγγέλη τον Ευαγγελόπουλο. 1-1 για την Κεσαριά. Ξαναβλέπουμε τον γκολ. Που πέτυχε ο Ευαγγελόπουλος για την Κεσαριά. Στο 90 έχουμε πέναλτι. Που κέρδισε ο Γιώργος ο Μίχος. Θα το εκτελέσει ο ίδιος. Εύστοχα. Θα γράψει το 2-1. Είπαμε μεγάλη νίκη παραμονής για το Μικρόβαλτο που έδωσε τον δικό του αγώνα όπως και η Κεσαριά εξάλλου
το πάλεψε μέχρι το προηγούμενο παιχνίδι που γνώρισε και την πτώση στην τρίτη κατηγορία. Επόμενο βίντεο, ένας μικροβάλτο έκραν ιδίων, μικρόβαλτο.gr. Παρά την εντός έδρας ήττα του μικροβάλτου από τη δυνατή ομάδα των Γρανιδίων, παρέμεινε στην κατηγορία μετά και από την ήττα της Κεσαριάς. Το 0-1 εδώ και το 0-2 τα πέτυχε ο Γιώργος ο Σαλτσίδης. Από τον Γιώργο τον Σαλτσίδη, στο 56. Στο 70, με τον Εσμεράλντο Μουλάι, θα μειώσει το μικρόβαλτο, 1-2. Οι φιλοξενούμενοι είχαν και δοκάρι στο 85, του αγώνα, εδώ. Και μια ευκαιρία για να ισοφαρίσει με τον Γιώργο τον Μίχο χάθηκε. Αυτά με τα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Κοζάνης. Πάμε να δούμε τι έγιναν τα αποτελέσματα των όμορων νομών. Στους όμορους νομούς ξεκινάμε από την ΕΠΣ Γρεβενών, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος στην Α κατηγορία. Όλα δείχνουν πως πάμε για μπαράζ μεταξύ της Σιρήνας και των Γρεβενών Αεράτου. Το μπαράζ ανόδο θα κριθεί στις δύο νίκες. Εκεί που γίνεται πραγματικά όμως το έλα να δεις είναι στην ουρά. Έξι ομάδες λίγο πολύ παλεύουν να αποφύγουν τη μία θέση που οδηγεί στον υποβιβασμό. Να δούμε τα αποτελέσματα. 20η αγωνιστική, Σιρήνα Νεοχώρια 1-0, Πυρσός Άρης Μιλάς 0-1, Πόντι Βατολάκο, Κεραμός Μεγάρο 1-2, Κοκκινιά, Γρεβενά Εράτα 2-8, Παλιουριά, Καβουνιακός Δεσκάτης 2-1, Ρεπό, ο Άρης Καρπερού. Στη βαθμολογία, Σιρήνα 52 βαθμούς, 48. Τα Γρεβενά Αεράτα 37. Ο Πυρσός, Καμβουνιακός Δεσκάτης 30. 28 Πόντι Βατολάκου. Από 17 Νεοχώρη και Κεραμνός Μεγάρου. Στους 16 βαθμούς, Κοκκινιά, Παλιουριά και ο Άρης Μιλιάς. Και στους 15 ο Άρης Καρπερού. Στην ΕΠΣ Καστοριάς διατήρησε τη διαφορά ασφαλείας η Καλυθέα από τον δεύτερο Ηρακλή. Με το 1,5 πόδι στη Γάμα Εθνική ο Μέγας Αλέξανδρος. Να δούμε τα αποτελέσματα. 24η αγωνιστική, Μέγας Αλέξανδρος Καλυθέας Γράμμος Μαυροχωρίου 2-1, Δόξα Μπελοκήπων, Ηρακλής Πολυκάρπης 2-3, Ομόνια Βογατσικού, ΠΑΟ Καλοχωρίου 3-0 άνευ αγώνα, Νταϊλάκη, Δόξα Κορισσού 2-2, Παναργιακός Γραμμοχώρια 1-1, Κρόνος Αστραπή Μεσοποταμίας 1-4, Κάστορ Κεραυνός Χιλιοδένδρου 5-3. Στη βαθμολογία, Μέγας Αλέξανδρος Καλυθέας 68 βαθμούς, 63 Ηρακλής Πολυκάρπης, 51 Αστραπή Μεσοποταμίας, Παναργιακός 49, Ομόνια Βογατσικού 40, Δόξα Κορισσού 37, Νταϊλάκη 34, Δόξα Αμπελοκήπων 32 βαθμούς, στους 27 Γράμμος Μαυροχωρίου και Κάστορ, Κρόνος 18, Γραμμοχώρια 15, Κεραυνός Χιλιοδένδρου 14, ΠΑΟ Καλοχωρίου 1 βαθμό. Να αλλάξουμε άθλημα, να περάσουμε στο μπάσκετ. Πάμε να δούμε τι έγινε σε Α2, Β' Εθνική, Γ' Εθνική και σε Α1. Στο μπάσκετ ξεκινάμε από την Α2 κατηγορία. Εντός έδρας ήττα για την Καστοριά. Να δούμε τα αποτελέσματα. ΑΕΛ Ηρακλής 89-110, Περιστέρι Μαρούσι 96-78, Αρκαδικός Χολαργός 67-82, Ερμής Αγιάς Δούκας 92-81, Καρδίτσα Δόξα Λευκάδας 66-57, Παπάγου Εθνικός 68-75, Απόλλων Πατρών Ψυχικό 72-69, Καστοριά Αμίντας 83-88. Στη βαθμολογία, Περιστέρι 57 βαθμούς, Χολαργός 53, Ηρακλής 51, Απόλλων Πατρών 49, Εθνικός και Καστοριάς του 45, από 44 Δόξα Λευκάδας και Αμίντας, 43 Ερμής Αγιάς, 42 βαθμούς στο Ψυχικό, Καρδίτσα 41, Παπάγου 40, Μαρούση 39, ο Αρκαδικός 36 βαθμούς, Δούκας 34 και η ΑΕΛ Λάρισας 32 βαθμούς. Στη Β' Εθνική, νέα εντός έδρας ήττα για την Ελλήμια. Τα αποτελέσματα: Χαρίρα Οστρικού Πιστρατώνη 78-67, Γέφυρα Χαλκιδόνα 72-76, Πευκοχώρη Ικαρισερών 67-78, Ελλήμια Ερμής Λαγκαδά 65-73,
Τιτάνες Παλαμά, μαχητές πειραματικού Πεύκων 70-76, Καβάλα Ανατόλια 64-68, Ασπίδα Ξάνθης Αγρίνιο 52-51, Ρεπό Τα Φάρσαλα. Στη βαθμολογία, Χαρίνος Τρικούπης 47 βαθμούς, Καβάλα 44 από 43 Ίκαρη Σερών και Πευκοχώρη, 42 η Ανατόλια, Στρατώνη 40, 39 το Αγρίνιο, Ερμής Λαγκαδά 38, Μαχητές Πειραματικού 37, Φάρσαλα 36, Χαλκιδόνα στους 35 βαθμούς, η Γέφυρα 34, Ασπίδα Ξάνης 33, η Ελίμια 30 και η Τιτάνης Παλαμά 26 βαθμούς. Στην τρίτη εθνική, μία νίκη και μία ήττα για τις δυτικομακεδονικές ομάδες. Να δούμε τα αποτελέσματα. 23η αγωνιστική, Νικόπολη Πρεβέζης Ίκαρη Τρικάλων 63-55, Φέχας Κέρκυρας Νίκη Βόλου 75-69, Πρωτέας Γρεβενών Εύβαθρος Πολυκάστρου 67-64, Ιωνικός Ιωνίας Αγρίνιο 86-64, Ζέφυρος Ιωάννινα 57-67, Βέρεια Πτολεμαΐδα 75-58, Ρεπό ο Φίλιππος Βέρειας. Στη βαθμολογία, Φίλιππος Βέρειας και Φέακας Κέρκυρας 39 βαθμούς, Νίκη Βόλου 35, Πρωτέας Γρεβενών 34, Ζέφυρος 33, Νικόπολη Πρέβεζας Ιωάννινα στους 32, 31 βαθμούς ο Εύαθρος, ΑΟΚ Βέρειας, Ιωνικός Ιωνίας, Ίκαρη Τρικάλων 30, η Πτολεμαΐδα στους 25 και το Αγρίνιο 24 βαθμούς. Στην ΑΕΚΑΣΔΗΜ διεξάγονται τα play-off. Μετά τη νίκη απέναντι στον Ηρακλή Κοζάνης με 47-64, η ομάδα της Χιάτιστας πήρε διαφορά 3 βαθμών και περιμένει το τυπικό της υπόθεσης για να στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλητής, αφού στα επόμενα 3 παιχνίδια χρειάζεται μόνο μία νίκη. Στο άλλο παιχνίδι, οι Διόσκουροι πήραν εύκολα το κοζανιτικό ντέρμπι κόντρα στο Λασάνι με 62-38. Στην ειδική βαθμολογία, Σιάτιστα 38 βαθμούς, Ηρακλής Κοζάνης 35, Διόσκουρη Κοζάνης 30, Λασάνης Κοζάνης 29. Την επόμενη αγωνιστική θα αγωνιστούν η Σιάτιστα με τους Διόσκουρους και ο Ηρακλής με το Λασάνη. Αυτά με το μπάσκετ και θα περάσουμε σε δύο ευχάριστες ειδήσεις. Με αυτές θα κλείσουμε. Η πρώτη και η κυριότερη αφορά τον Αλέξανδρο Μελισσινό. Η θέληση και η πίστη του Αλέξανδρου, αποτυπωμένα στο βίντεο που θα δείτε, του δίνουν τη δύναμη να πετύχει το στόχο και να τα καταφέρει. Ο Αλέξανδρος θα σκοράρει και εμείς θα το πανηγυρίσουμε. Για άλλη μια φορά, οι γονείς του μικρού Αλέξανδρου εκφράζουν στον κόσμο τις ευχαριστίες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλουν να δώσουν και στους παλέμαχους της Κοζάνης και της ΑΕΚ. Είναι και τα δικά τους χέρια που σηκώνουν τον Αλέξανδρο για να περπατήσει. Να πούμε ότι στις 14 Μαΐου, στις 6 ώρα, στο ΔΑΚ θα γίνει ο 11ος αγώνας αγάπης αφιερωμένος στον μικρό Αλέξανδρο. Τα έσοδα που θα μαζευτούν από αυτό το παιχνίδι, από τον 11ο αγώνα αγάπης, θα πάνε για τα έξοδα που χρειάζονται οι γονείς για τη θεραπεία του. Να είμαστε όλοι εκεί, 14 Μαΐου, 6 ώρα στο ΔΑΚ. Πάμε να δούμε το βίντεο.
Εμείς θα κρατήσουμε την υπόσχεση που έδωσε ο γιατρός στους γονείς αλλά και στον Αλέξανδρο ότι θα γυρίσει στην Ελλάδα και στην Κοζάνη περπατώντας. Πάμε σε μια άλλη ευχάριστη είδηση, να δούμε το ντου μιας γιαγιάς στο γήπεδο. Μια γιαγιά ήταν αυτή η οποία έκλειψε την παράσταση στον αγώνα Μέτσοβο Ολυμπιακός Βοτανικού. Το συγκεκριμένο περιστατικό έλαβε χώρα στην αναμέτρηση, όπως είπαμε, Πας Μετσόβου με τον Ολυμπιακό Βοτανικού για την 29η αγωνιστική. Επσιπύρου. Η ηλικιωμένη γυναίκα, το σπίτι της οποίας ήταν δίπλα στο γήπεδο, μπήκε από την πόρτα σε αυτόν για να παραπονηθεί για τη φασαρία που γινόταν. Η απίστευτη γιαγιά αποχώρησε από το γήπεδο κατόπιν της παρότρισης του προέδρου της ομάδας του Μετσόβου, αφού απέσπασε το χειροκρότημα από τους φιλάθλους που ήταν στο παιχνίδι. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε το κατάστημα Designio και, και τον Έλληνα σχεδιαστή GOS, ρούχα για όλες τις ώρες, για όλες τις ηλικίες, καθώς και το φρέσκο γάλα Λευκάρων Τριαντάφυλλος χτίζει γερούς αθλητές. Φρέσκο γάλα Λευκάρων Τριαντάφυλλος. Να ευχηθούμε καλή πρωτομαγιά και θα δώσουμε ραντεβού την επόμενη Δευτέρα. Μακεδονική δύναμη και μηχανοκίνητος αθλητισμός, ο ΣΜΑΚ. Καλή σας νύχτα.